Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Χαρδαβέλας και οι συνεργάτες του ανοίγουν τώρα τις πύλες του ανεξήγητου. Γεια σας. Χαίρετε. 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 Υπέρ σας σας άλλο που χειροκροτάτε. Σας το έχω πει εθέντε χειροκροτήματα. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και σε εσάς. Είναι μια δύσκολη μέρα για τους δημοσιογράφους σημερινή, κυρίες και κύριοι. Μετά από την προκήρυξη αυτή που έφτασε στο Γαριστανέα, από την σέκτα των επαναστατών που μας χτύπησε εδώ στο Άλτερ πριν από 4-5 μέρες και ο ούτε λίγο ούτε πολύ μας βάζει όλους στον τοίχο τους δημοσιογράφους να μας εκτελέσει. Μας στοχοποιεί όλους. Βεβαίως το θέμα αυτό δεν είναι για σήμερα. Θα το αντιμετωπίσουμε στον αθέατο κόσμο της Τρίτης. Είναι μια μεγάλη ιστορία που προσπαθώ να βρω τις άκρες της. Μετά από τόσα πολλά χρόνια δημοσιογραφίας και έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα, είναι μια ιστορία που πρέπει να την δούμε προσεκτικά. Αυτή η αναβίωση της τρομοκρατίας στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί πέρα για όλους εμάς, που σε αυτή την άγρια, θα έλεγα, ανακοίνωση της έκτας, η οποία λέει κάποια στιγμή ότι αν συναντούσαμε και έναν δημοσιογράφο εδώ έξω από το Άλτερ εκείνη τη στιγμή θα τον σκοτώναμε, και εκείνη την ημέρα εγώ είχα εκπομπή. Την Τρίτη το βράδυ που έγινε η επίθεση, εγώ είχα τον αθέατο κόσμο. Και μπαινόβγαινα μέσα στο κτίριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να συμβεί το αναπάντεχο οποιαδήποτε στιγμή πλέον. Τι είναι αυτή η ιστορία, τι κρύβεται, τι επιπτώσεις θα έχει. Θα το δούμε στη συνέχεια και θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε την Τρίτη το βράδυ στον αθέατο κόσμο. Τα λέω όλα αυτά γιατί πριν πω στο στούντιο είχα πάρα πολλά τηλεφωνήματα τηλεθεατών. Να ασχοληθώ σήμερα με το θέμα. Δεν είναι η εκπομπή αυτή για να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Να πούμε μερικά πράγματα. Όχι, δεν θα πούμε τίποτα. Θα πούμε την Τρίτη. Εκεί που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι τα βάζετε με τους δημοσιογράφους, αν με ακούτε. Θα δούμε γιατί. Εκείνο που δεν πρέπει να κάνετε είναι να έχετε απέναντί σας τους τεχνικούς μας. Γιατί σε ένα σημείο της προκήρυξης αναφέρεται το εξής, για μένα απάνθρωπο, απίστευτο. Όσο για τους τεχνικούς, τα τσιράκια των μεγαλοδημοσιογράφων, τους έχουμε για να τους πλακώνουμε στο ξύλο, σαν σάκο του μπόξ μάλιστα λένε, στις διάφορες εκδηλώσεις που είναι. Τα παιδιά αυτά είναι η γενιά των 700 και 800 ευρώ. Είναι ο κάμεραμαν και ο ηχολήπτης. Που τρέχουν στα δακρυγόνα και στις φωτιές να καταγράψουν τις εικόνες. Αν πρέπει κανείς να στραφεί αντίον αυτών των παιδιών, τότε με συγχωρείτε εκεί πέρα δεν υπάρχει λογική. Από εκεί πέρα το μέτωπο που ανοίξαμε τις δημοσιογράφους θα το δούμε. Θέλει ψυχραιμία. Θέλει να αντιστέκεσαι στην υποταγή αυτής της βίας και του φασισμού και της τρομοκρατίας. Αλίμονο αν ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να λειτουργεί ελεύθερα. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε την Τρίτη το βράδυ στον αθέατο κόσμο. Γιατί σήμερα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Και νιώθω την ευθύνη να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί είμαι ίσως ο μοναδικός δημοσιογράφος, ή εν πάση περιπτώσει από τους πολύ λίγους, που την τελευταία πενταετία, εξαετία έχω ασχοληθεί με την περίφημη ομάδα Ε. Και επειδή με ξέρετε πάρα πολύ καλά, πάρα πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία και στην τηλεόραση και στις εφημερίδες, έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας, γιατί εγώ πιστεύω ότι εσείς μας έχετε εδώ ή εσείς μας στέλνετε σπίτια μας. Όταν λοιπόν έναν άνθρωπο τον κρατάτε 30 χρόνια στη τηλεόραση και 40 χρόνια στη δημοσιογραφία σχεδόν, σημαίνει ότι τουλάχιστον τον εμπιστεύεστε. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο που εμπιστεύεστε, σήμερα θέλει να σας κάνει μια καθαρή εξήγηση. Αυτή η ιστορία με την ομάδα Ε, εμένα με έχει αγγίξει. Με την έννοια ότι μπορεί να υπάρχει μια ομάδα Ελλήνων που χωρίς να θέλουν τη δημοσιότητα, χωρίς να βγαίνουν έξω να λένε εμείς είμαστε οι φοβεροί και τρομεροί, λειτουργούν, δρούν για το καλό αυτής της χώρας. Αυτό, σαν ιδεολόγημα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τον τελευταίο όμως καιρό έχουν αρχίσει κάποιες περίεργες ιστορίες που αυτή την ιστορία της ομάδας Ε, που εγώ τη θεωρούσα καθαρή και τη θεωρώ καθαρή ακόμη, αρχίζουν να την θολώνουν και να δημιουργούνται κάποιες σκοτεινές γωνιές. Ξαφνικά έχετε μια προκήρυξη ότι πάμε να κάνουμε πολιτικό κόμμα.
Ξαφνικά ακούω ότι γίνονται έρανοι στην Ελλάδα για να ενισχυθούν οι σκοποί της ομάδας Ε. Και διάφορα τέτοια. Το είχα πει πριν από 15 μέρες σε αυτή την εκπομπή. Εάν αυτή η ιστορία είναι καθαρή, θα είμαι μαζί τους. Δεν ανήκω βεβαίως στην ομάδα Ε. Δεν ξέρω ποιοι είναι καν. Λέω όμως ότι αν είναι καθαρή αυτή η ιστορία, είμαι δίπλα τους. Εάν είναι ιστορία περίεργη, σκοτεινή, με άλλους στόχους, θα είμαι απέναντί τους. Και θα είμαι αυτός που θα δώσει τη μάχη να τους αποκαλύψει. Αυτά για να έχουμε μια ξεκάθαρη εξήγηση μεταξύ μας. Σήμερα λοιπόν το βράδυ θα προσπαθήσουμε και με τους πολύ καλούς καλεσμένους μας και με το ρεπορτάζ που έχουμε να φωτίσουμε αυτό το νεφέλωμα που λέγεται ομάδα Ε. Μπορεί λοιπόν αυτή η εκπομπή εδώ και 5 χρόνια να ασχολείται με κάποια θέματα τα οποία θεωρούμε ανεξήγητα μεταφυσικά. Το ζητούμενο βεβαίως είναι ότι όλα αυτά τα κάνουμε πάντα με την απόλυτη προσοχή και ενδεχομένως την δημοσιογραφική έρευνα που απαιτείται προκειμένου να στηρίξουμε ό,τι σας μεταφέρουμε. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα με τη δημοσιογραφική έρευνα. Σίγουρα. Το ενδεχομένως σημαίνει ότι δεν γίνεται και με δημοσιογραφία. Με δημοσιογραφική έρευνα, όχι ενδεχομένως. Αυτή λοιπόν είναι μια βραδιά που κάνουμε την έρευνα αυτή προκειμένου να σας δώσουμε να καταλάβετε ότι η έρευνα τόσων ετών που έχουμε κάνει και στο συγκεκριμένο θέμα είναι μια καθαρά δημοσιογραφική έρευνα. Θα πρέπει λοιπόν να αποκαλύψουμε με όλα αυτά και το ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει και θα φωτίσουμε την ιστορία αυτή, την περίεργη της αποκαλούμενης ομάδος Ε. Εδώ και δεκαετίες, όταν κάποιος αναφερόταν στην ομάδα Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κυνηγούσε ένα θρύλο. Δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι να μιλάνε ανοιχτά γι' αυτό ή να λένε ότι είναι μέλη της. Απόψε όμως θα σας παρουσιάσουμε ένα εκτενές ρεπορτάζ. Έχει να κάνει με μαρτυρίες, συνεντεύξεις από ανθρώπους που είτε γνωρίζουν αρκετά απ' έξω για την ομάδα Ε, είτε είναι οι ίδιοι μέλη της. Θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε ένα φως όλη αυτή την ιστορία. Αν υπάρχει ομάδα Ε, τι ακριβώς είναι, πού έχει βοηθήσει όπως ισχυρίζονται και ποιοι είναι τελικά οι στόχοι της. Όλα αυτά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι λίγο στο σκοτάδι. Διότι εγώ δεν έχω συναντήσει κανέναν που να είναι μέλος της ομάδας Ε, ούτε έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας τους συγκεκριμένους στόχους της. Είμαι, όπως βλέπετε, έτσι λιγάκι σήμερα φορτωμένος που λέμε. Και είμαι φορτωμένος γιατί εγώ ξεκίνησα με πολύ καλή διάθεση και με πολύ ανοιχτή καρδιά και ξαφνικά αυτό το πράγμα να χαλάει. Ομάδα Ε λοιπόν σήμερα θα τα βάλουμε όλα κάτω, θα τα δούμε και πιστεύω ότι κάπου θα φτάσουμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ξεκινάμε αφού σας παρουσιάσω τις πολύ καλούς καλεσμένους μας που έχουμε σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, είμαστε πάλι κοντά σας. Ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι σήμερα το βράδυ για να δούμε τι συμβαίνει με την ομάδα Ε. Μια θρυλική ομάδα, ένας μύθος της ελληνικής ζωής, χρόνια τώρα. Συζητήσεις, εκπομπές, κείμενα σε εφημερίδες, περιοδικά. Ότι υπάρχει μια ομάδα κάποιων Ελλήνων, οι οποίοι λειτουργούν αφανώς, χωρίς να τους ξέρουμε, και προστατεύουν την Ελλάδα. Σε όλη αυτή την ιστορία έχουν ακουστεί απίστευτα πράγματα. Ακραία μερικές φορές. Ότι έχουν έρθει από το διάστημα, από το Σύριο, ότι είναι, ξέρω, κάποιοι διαφορετικοί άνθρωποι, μέχρι το πάρα πολύ απλό, ότι μπορεί Ε να είμαστε όλοι μας. Όσοι αγαπάμε αυτόν τον τόπο και όσοι ασχολούμαστε με αυτόν τον τόπο, με αυτή την υπέροχη Ελλάδα, μπορεί να είμαστε Ε, χωρίς να έχουμε την ταυτότητα της ομάδας επάνω μας. Επειδή λοιπόν πολλά έχουν ακούσει τον τελευταίο καιρό και έτσι περίεργα πράγματα, αποφασίσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή σήμερα και να φωτίσουμε αυτή την ιστορία όσο μπορούμε περισσότερο. Και επειδή θα ακούσουν πολλά και περίεργα, θα είδε και διάφορα email που κυκλοφορούν και διάφορες προκηρύξεις και όλες αυτές τις περίεργες υποθέσεις, έχουμε κοντά μας πιστεύω μια πάρα πολύ καλή παρέα για να κουβεντιάσουμε ό,τι θα δούμε σήμερα και να μας πούνε και από την πλευρά τους τι ξέρουν για την περίφημη ομάδα Ε. Είναι ο κ. Γιάννης Φουράκης. Καλησπέρα, κύριε Φουράκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγγραφέας, τον ξέρετε όλοι σας. Θεωρείται ο νονός της ομάδας Ε. Είπα και την προηγούμενη φορά. Τον ξέρω χρόνια. Και όχι μέσα από τις εκπομπές αυτές. Τον θεωρώ έναν έντιμο άνθρωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος τα φέρνει δύσκολα οικονομικά. Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να τα πω. Γιατί θέλω να ξεχωρίσω μερικά πράγματα.
Διότι θα ακούσετε σήμερα ότι αυτή η ομάδα Ε, κάποιοι την καμπυλεύονται για να βγάζουν λεφτά. Έχει βγάλει κάποια βιβλία ο Φουράκης, αλλά δεν είναι το μέσο πλουτισμού. Μα δεν διαβάζονται. Δίπλα του είναι ο κ. Χρήστος Κασταμόνιτς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αρθρογράφος στο περιοδικό Hellenic Nexus. Έχει ασχοληθεί με την υπόθεση αυτή, ξέρει αρκετά, θα τα ακούσουμε. Άμως μετά ο κ. Χρήστος Γούδης. Καλησπέρα κύριε Γούδη. Αστροφυσικός, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών. Με αυτό το βλέμμα το περίεργο που τον βλέπετε να με βλέπει. Έχει να πει σήμερα περίεργα πράγματα. Τώρα δεν λέτε την ιδιότητα που πρέπει, τη λέτε σε άλλες εκπομπές. Εδώ είμαι ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Εθνικών και Κοινωνικών Μελετών Ιων Δραγούμης. Εντάξει, επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο τίτλος, εγώ λέω καθηγητής αστροφυσικής και τα υπόλοιπα τα συμπληρώνουμε από την πλευρά σας. Άλλωστε και η εξωγήινη με την αστροφυσική. Είναι πολύ κοντά. Έχουν έτσι κάποιον συνάδελφο. Ο κ. Παντελής Γιαννουλάκης. Καλησπέρα κύριε Γιαννουλάκη. Καλησπέρα σας. Συγγραφέας, εκδότης, περιοδικό Strange. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί αρκετές φορές μας βοηθάει σε αυτό που κάνουμε και αρκετές φορές δανειζόμαστε κείμενά του από το περιοδικό του. Όπως και σήμερα θα δείτε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για τις τολμηρές εκπομπές που κάνετε. Να είστε καλά. Αμέσως μετά η κυρία Ρεβέκα Κορόβιλα. Καλησπέρα σας. Κυρία Ρεβέκα, είναι η πρώτη φορά που έχετε στην εκπομπή μας. Είναι αυτή που έχει έναν πολυχώρο διαλόγου, Τζανή Σαλονικιά. Μου το έδειξε πριν που είμαστε κουβί. Πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια και ωραία προσπάθεια. Είναι εκεί που ακούστηκε πριν από 15 μέρες ότι έχουν συναντηθεί κάποιοι που ενδιαφέρονται για την ομάδα Ε. Και θέλω να τη ρωτήσω σήμερα τι άκουσε, τι έζησε από αυτές τις συζητήσεις που γίνονται για την ομάδα Ε. Αμέσως μετά είναι ο κύριος Θανάσης Δερμπίλης. Καλησπέρα σας. Ψυχολόγος. Και η κυρία Γεωργία Κουμπούνη, δημοσιογράφος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μιλάτε δημοσιογράφος, πείτε κάτι άλλο. Έχει ασχοληθεί με το θέμα και φαντάζομαι ότι έχει και ερωτήσεις για το θέμα μας. Ένας, δύο, τρεις είναι η ομάδα Θεσσαλονίκης που έχει έρθει. Γιαννουλάκης, Ζερμπίλης και κυρία Κοροβίλα. Ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 5707-900 γραμμές για εσάς. 5707-955 το fax και ας ξεκινήσουμε λιγάκι να βλέπουμε τα πράγματα από κοντά. Προπερασμένη Τρίτη, περίπου 12.30 το βράδυ, Σάββατο, ναι, εγώ είμαι κολλημένος λιγάκι με τον αθέατο κόσμο. Λοιπόν, προπερασμένο Σάββατο, εδώ 12.30 το βράδυ. Μιλάμε για τους αγγέλους, ένα πολύ τρυφερό και γλυκό θέμα. Για την Αργό συγκεκριμένα. Για την Αργό. Την ομονατική εκστρατεία, τον λόγο χωρίς κλπ. Μπράβο, η Άγγελ ήταν μετά. Και επειδή είχε υπάρξει ένα δημοσίευμα στο Strange που έλεγε ότι θα εμφανιστεί η ομάδα Ε την Άνοιξη ή το καλοκαίρι, ρωτάω τον κύριο Φουράκη, είναι έτσι τα πράγματα, θα υπάρξει κάποιο γεγονός στην Άνοιξη ή στο καλοκαίρι που έχει σχέση με την ομάδα Ε? Ας θυμηθούμε τι μου απάντησε εκείνη τη στιγμή. Θα σας πω τα ονόματα τριών από την πρώτη πυραμίδα τους. Η ομάδα είναι οικουμενική. Εδώ θα εμφανιστεί η ομάδα εσωτερικού. Όταν λέμε ομάδα εσωτερικού, ας πάρουμε την έννοια κουκουέ εσωτερικού και κουκουέ εξωτερικού. Τότε, παλιά, τώρα ναι. Δεν υπάρχουν αυτά. Ναι. Ας πάρουμε, είπαμε, την έννοια. Από εμφανιστήσει λοιπόν, είχα συμμετοχή σε όλες τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις να εμφανιστεί στην Ελλάδα η ηγεσία, την οποία έχω εδώ, θα σας πω και τα ονόματα, σε δημόσια εμφάνιση, αλλά δίχως να έχει άμεση σύνδεση με την οικουμενική ομάδα. Μάλιστα. Η οικουμενική ομάδα είναι διαφορετική. Η οικουμενική ομάδα απλώς θα συμβάλλει οικονομικά στη δημιουργία ενός πανεπιστημίου κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Το οποίο βέβαια για να γίνει θα είναι μέσα στα πλαίσια των ελληνικών νόμων και έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μάλιστα. Νομικά. Οι οποίοι θα εμφανιστούν πότε, κύριε Φουράκη? Στο καλοκαίρι, ελπίζω. Μέσα στο καλοκαίρι. Ίσως και νωρίτερα. Σε μια δημόσια εκδήλωση ή σε δημόσια εκδήλωση. Να επισημάνω λοιπόν, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι έτσι πρέπει να κάνουμε, να επισημάνουμε 2-3 ειδήσεις πάρα πολύ σημαντικές από τη δήλωση Φουράκη. Υπάρχουν ονόματα, μας τα είπε την περασμένη Τρίτη, την περασμένη προπερασμένο Σάββατο, κάποιοι που θα εμφανιστούν. Μας βεβαίως θα εμφανιστούν
άνοιξη ή καλοκαίρι. Μας είπε ότι ετοιμάζουν ήδη ένα πανεπιστήμιο ή είναι στις προθέσεις τους ένα πανεπιστήμιο να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραίο, μακάρι να γίνει. Και τον ρωτήσαμε για πρόσωπα και για δομές. Και μας παρουσίασε. Πάμε τώρα. Κύριε Γιαννουλάκη, αυτή η όλη ιστορία που προέκυψε το προπερασμένο Σάββατο βασίστηκε βεβαίως στο δημοσίευμα που βγάλατε εσείς, ένα πολυσέλιδο δημοσίευμα, ρεπορτάζ όπως το χαρακτηρίσατε. Οι πληροφορίες που είχατε αναφέρει σε αυτό, καταρχήν πόσο αξιόπιστες είναι και βεβαίως πώς μπορεί κανείς να τις λάβει υπόψη του, γιατί έχουν ακουστεί τόσα πολλά πράγματα για αυτό το δίκτυο Ελλήνων ή αν θέλετε ανθρώπων που αποτελούν αυτή την ομάδα. Κοιτάξτε, βλέπετε από την ήδη πολύ καλή δημοσιογραφική έρευνα που κάνετε και εσείς κύριε Μούτσο και εσείς κύριε Χαραβέλα και κυρία Τάντου ότι όσο το προχωράτε μαθαίνετε περισσότερα. Και όπως όλα τα ζητήματα, όταν τα ψάχνεις πολύ, όσο πιο επισταμένα και συνεχώς τα ψάχνεις, τόσο πιο πολλά μαθαίνεις. Εγώ λοιπόν αυτό το ζήτημα το διερευνώ τα τελευταία 15 χρόνια. Και από αυτό και μόνο γνωρίζω πάρα πολλά σε σχέση με καταστάσεις, πρόσωπα, πράγματα, παρασκήνια. Όχι λόγω κάποιας επιλεκτικότητας προς το άτομό μου σε σχέση με αυτή τη φάση, αλλά ακριβώς από το γεγονός ότι το ψάχνω πολλά χρόνια. Όπου παράξενο και εγώ από πίσω. Ήμουνα μάλιστα σε συνεργασία με τον κύριο Φουράκη τότε στο περιοδικό Τρίτο Μάτι το 1993-94, ο πρώτος που παρουσίασα αυτό το ζήτημα, το μυστηριώδες. Το οποίο ήδη άκουγα γι' αυτό σε πολύ κλειστούς κύκλους από το 1992. Μάλιστα. Και τώρα, υπάρχει αυτό μέσα. Συγγνώμη, να κάνουμε. Παρακαλώ, όχι, διακόψτε με, δεν με πειράζει. Υπάρχει αυτό το θέμα που επισήμανε ο Γιάννης και που μας προβλημάτισε και εμάς πάρα πολύ όταν σχεδιάζουμε την εκπομπή αυτή. Στηριχθήκαμε αρκετά στο ρεπορτάζ που είχατε στο Strange, δεκασέλιδο, πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπου παραθέτατε κάποιες πληροφορίες, και όχι έτσι στον αέρα, συγκεκριμένα πράγματα. Καταλήγοντας στην άποψη ότι η ομάδα θα εμφανιστεί τις επόμενους μήνες. Το ερώτημα που μας απασχολεί εμάς, επειδή εμείς δεν είμαστε μέσα στην υπόθεση όπως είστε εσείς που το κυνηγάτε από το 1992, όπως μου λέτε, πόσο αξιόπιστες είναι αυτές τις πληροφορίες? Δεν αφορούν την δική σας αξιοπιστία, αντιλαμβάνεστε. Όχι, όχι, καταλαβαίνω τι λέτε, ναι. Όπως σας είπα, θέλει μια εισαγωγή το πράγμα για να γίνει καλύτερα κατανοητό. Και ελπίζω σήμερα να βοηθήσουμε, να βοηθηθούμε και μεταξύ μας, αλλά να βοηθήσουμε κυρίως τους τηλεθεατές. Αυτό θέλω και εγώ. Να εξανθρωπίσουμε λίγο το ζήτημα. Να το εκλογικεύσουμε και να το εξανθρωπίσουμε. Εγώ πρώτη φορά μιλάω στην τηλεόραση για αυτό το ζήτημα. Αν είμαι σωστός σε αυτά που θυμάμαι, έχουν γραφτεί στον ελληνικό τύπο 29-30 άρθρα επάνω στο ζήτημα. Δεν βάζω τα βιβλία τα διάφορα που έχουν γραφτεί. Τα οποία, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν τα θεωρώ ούτε αξιόπιστα ούτε αξιόλογα. Αλλά στον έντυπο χώρο έχουν εμφανιστεί περίπου ας πούμε, 30 άρθρα, ας πούμε, τα 20-21 δικά μου. Και νομίζω ότι μπορούμε σήμερα, με τη βοήθεια όλων των αξιόλογων καλεσμένων, να το εξανθρωπίσουμε, να το εκλογικεύσουμε, να το προσγειώσουμε λίγο. Και κυρίως να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι εννοούμε όταν λέμε ακριβώς ομάδα Ε, που μια πολύ καλή εισαγωγή κάνατε. Σύμφωνο απόλυτα. Εμείς λοιπόν στο Strange, ακριβώς λόγω της ενασχόλησης και της δικής μου και άλλων φίλων και συνεργατών μου, που άλλοι φαίνονται, άλλοι δεν φαίνονται, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε εντοπίσει διάφορα πράγματα τα οποία μας έχουν πείσει στο παρελθόν ότι αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ σοβαρή και αληθινή. Άσχετα αν, επειδή έγινε διάσημη, δημιούργησε fan club, δημιούργησε απάτες, δημιούργησε. Και πάνω απ' όλα, ένα άλλο ζήτημα σημαντικό που θα ήθελα να το θίξουμε σήμερα, αν μπορέσουμε, είναι να δούμε και το αντίπαλο δέος. Το οποίο, επειδή μιλάμε για παιχνίδια στη ροή της πληροφορίας προς το παρόν, μιλώντας για αυτά τα πράγματα, υπάρχει και το αντίπαλο δέος της ομάδος Ε, το οποίο επίσης παίζει στη ροή της πληροφορίας. Για να θολώσει τα νερά ή για οτιδήποτε. Ή αυτό υποστηρίζουν αυτοί τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώστε, γιατί για ένα χρονικό διάστημα, όταν αυτό το πράγμα ας πούμε, έφτασε σε ένα σημείο πολλής φασαρίας και πολλής γελιοποίησης, εγώ και άλλοι άνθρωποι απομακρυνθήκαμε από αυτό. Και δεν ασχολούμασταν καθόλου δημοσίως. Όμως παρατηρήσαμε τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, σε κάποιους χώρους τους οποίους γνωρίζουμε μέσω ανθρώπων, μία παράξενη κινητικότητα. Μάλιστα. Αυτή την κινητικότητα πήγαμε να διερευνήσουμε
Και πάνω σε αυτή την κινητικότητα μιλήσαμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ σοβαροί, πάρα πολύ αξιόπιστοι, πάρα πολύ έγκυροι για μας. Δηλαδή, μιλάω για επιστήμονες, για καθηγητές πανεπιστημίου, mm-hmm. για μεγαλοεπιχειρηματίες, mm-hmm. για παράγοντες της mm-hmm. ομογένειας, mm-hmm. για τέτοιους ανθρώπους. Ωραία, θα έχουμε αρκετά. Τους οποίους είναι δύσκολο να σκεφτείς ναι. ότι δεν είναι αξιόπιστοι σε αυτό και που σου λέει. Και δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να πούμε τα ονόματά τους και το σέβομαι απολύτως, γιατί δεν έχουμε και την. Αλλά να πούμε σε αυτό που λέτε για τα ονόματα, γιατί και ο κύριος Φουράκης αναφέρθηκε σε κάποια ονόματα, ότι βλέπω σε αυτούς τους χώρους ένα κύμα επωνύμων. Μάλιστα. Δηλαδή βλέπω ότι σταδιακά αρχίζουν άνθρωποι να μιλούν επώνυμα. Και πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργηθεί πολύ μεγάλος θόρυβος, διότι μέσα στους επόμενους μήνες θα είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που νομίζουμε ότι θα βγουν επώνυμα, που θα βγουν και θα μιλήσουν επώνυμα για το ζήτημα και ήδη μιλάνε. Όπως το διαπιστώσετε και στο Strange και εσείς στα ρεπορτάζ σας. Ήσασταν ο πρώτος που μίλησε στη χώρα μας για την Ελλάδα. Πιο δυνατά να σε ακούω και πιο ζωντανά, παρακαλώ πάρα πολύ, διότι έτσι δεν γίνεται. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι κάτι γίνεται. Κύριε Φουράκη, ήσασταν ο πρώτος που μίλησε για αυτή την ομάδα εδώ και περισσότερο από 2 δεκαετίες. Το 97, το 87, και συγγνώμη το τονίζω αυτό, διότι στην προηγούμενη εκπομπή αναφέρθηκα 3 φορές το 97 ενώ είναι 87. Ωστόσο, καλύπτει ένα μυστήριο όλα αυτά τα χρόνια την ομάδα και βγαίνετε πριν 2 εβδομάδες στην εκπομπή και λέτε ότι θα εμφανιστεί τελικά. Ναι. Ποια στοιχεία σας βεβαιώνουν εσάς ότι θα προχωρήσουν ένα τέτοιο βήμα? Νομίζω ότι ο κύριος Καρδαβέλλας στην εισαγωγή που παρουσίασε τοποθέτησε σωστά τα πράγματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς μάλλον, που στην προηγούμενη εκπομπή έγινε η παρέβαση, τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ανασασάκη, διότι μας έδωσε νέα στοιχεία και νέες καταστάσεις, ήμουν έτοιμος να σας δώσω και την υποδιαμόρφωση διακήρυξη που έχει και τις υπογραφές και τα ονόματα. Ευτυχώς που διαμορφώθηκαν νέες καταστάσεις με την παρέμβαση του κυρίου Ανασασάκη και έτσι... Ποιες καταστάσεις δηλαδή εννοείται, δεν κατάλαβα. Ποιες καταστάσεις διαμορφώθηκαν? Διότι εμέσως ή αμέσως μας απεκάλυψε την ύπαρξη και τα σχέδια του αντιπάλου δέους που είπε ο κύριος Γιαννουλάκης. Μάλιστα. Γεια. Επειδή δεν υπάρχει ο κ. Ανασασάκης, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, δεν είναι. Εδώ πέρα λέτε ότι έχετε μια διακήρυξη. Ούτε εγώ με το αντίπαλο δέος εννοώ τον κ. Ανασασάκη, το οποίο δεν το γνωρίζω προσωπικά και δεν. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν λέτε ότι έχετε μια διακήρυξη, ναι. υποδιαμόρφωση ναι. τη ομάδα Ε. Ναι. Τη ομάδα που θα λειτουργήσει στον ελλαδικό χώρο μέσα στα πλαίσια, τα νομικά πλαίσια του ελληνικού, τη ελληνική πολιτεία και με άλλο όνομα. Κυρίε και κύριοι, πριν από μερικέ μέρε. Δεν έχει καμία. Έφτασε στα χέρια μας μια άλλη διακήρυξη από αυτή που λέει ο κύριος Φουράκης. Η οποία έχει απάνω το λογότυπο Ε. Πολυτελής, θα έλεγα, η αποτύπωση σε 6-7 σελίδες με κάποια γράμματα αρχαιοελληνικά. Πολύ επίσημη εμφάνιση, ανυπόγραφη βέβαια. Επέλεξα κάποια σημεία. Θα τα δείτε αμέσως τώρα. Αυτή είναι η διακήρυξη που βλέπετε. Αυτό είναι η διακήρυξη. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Πάνω από λοιπόν από το λογότυπο αυτό υπάρχει η εξής φράση. Ελιμπής ρήμαση πειθόμενη, τριπτοπολέμο κέλευσιν αγγέλιν της έλυση. Αυτό κάποιοι μου είπανε ότι είναι ένα μήνυμα σε κάποιους που ξέρουν για να δείξουν ότι αυτή είναι η γνήσχη της ομάδας Ε. Πάμε τώρα στα επιμέρους σημεία που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο σημείο που έχω επιλέξει να σας παρουσιάσουμε, γιατί είναι πολυσέλιδη η ανακοίνωση και θα μπορούσα να την παρουσιάσω όλοι. Τι λέει λοιπόν αυτό το πρώτο σημείο που βλέπετε τώρα? Η Ε δεν χρειάζεται και δεν επιθύμησε ποτέ αυτού του είδους τη δημοσιότητα. Αντίθετα, τη θεωρεί ανώφελη, επικίνδυνη, ύποπτη και υποκινούμενη. Οποιαδήποτε πραγματική αποκάλυψη θα γίνει μέσω της ίδιας της Ε. Κανένα μεμονωμένο άτομο που θα ισχυριστεί αυτή τη δημοσιότητα δεν έχει την έγκριση της Ε. Απαξιώνουν την Ε όσοι την παρουσιάζουν ως μία μικρή, περιστασιακή και τυπικού επίπεδου οργάνωση. Όταν κινήσεις Ε θα εμφανιστούν, κάτι που πρόκειται να γίνει σύντομα, θα αποκαλυφθεί ως μια συνδυασμένη
και άψογα οργανωμένη μεγάλη κίνηση με συλλογική δραστηριότητα και με συντανακτικές αποκαλύψεις και κινήσεις σε πολιτικό, οικονομικό και επιστημονικό επίπεδο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Κρατήστε, γιατί θα το κουβεντιάσουμε όλα αυτά, τα εξής ζητήματα. Δεν ζητούν δημοσιότητα. Οτιδήποτε άλλο λέγεται αυτήν την εποχή είναι ύποπτο και υποκινούμενο. Οποιαδήποτε πραγματικά αποκάλυψη θα γίνει μέσα από την ίδια την Ε, επιβεβαιώνουν θα εμφανιστούν. Και όταν λέει θα εμφανιστούν, θα υπάρξουν συντακτικές αποκαλύψεις και κινήσεις σε πολιτικό, οικονομικό και επιστημονικό επίπεδο. Αυτά κάτι ζητάει, θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή τι, είμαστε στον πρόλογο δημιουργίας μιας πολιτικής δύναμης που θα έχει απάνω την ταμπέλα ομάδα Ε. Πάμε στην δεύτερη κάρτα που έχουμε επιλέξει από αυτή την πολυσέλιδη ανακοίνωση. Η Ε προσπαθεί να εξισορροπήσει τα πράγματα στον παγκόσμιο χάρτη, αόρατα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, ταμπέλες, προεδρία, γραφεία, λέσχες, στοές, ναούς, οργανώσεις, ομάδες, γραμματείς και αντιπροσώπους. Κανείς δεν λέει ποτέ από μόνος του ότι είναι Ε ή ότι ανήκει σε αυτήν. Όποιος αυτό πράττει προσπαθεί απλά να καπηλευτεί την Ε για ίδιον όφελος. Η Ε ξεκινάει από την αρχαιότητα, βασισμένη στον Πυθαγόριο μυστικό κώδικα και με διάφορες παραλλαγές, όμως με κοινό σκοπό, φτάνει στις μέρες μας πιο σύγχρονη και ανανεωμένη. Θα ακολουθήσουν και άλλα τρία σημεία αυτής της διακήρυξης, θα τα παρουσιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ήδη όμως έχουμε ένα υλικό σε αυτή τη διακήρυξη, η οποία σας είπα δεν έχει από κάτω όνομα, μου δίνει την εντύπωση ότι είναι κάτι επίσημο, δεν είναι κάτι προχειρογραμμένο και εμφανίζει μια άλλη ομάδα Ε. Φαντάζομαι πέρα από αυτή που λέει ο κ. Φουράκης ή ο κ. Γιαννουλάκης. Διότι λένε αυτοί ότι οποιαδήποτε κουβέντα γίνεται την εποχή αυτή και οποιαδήποτε δημοσιεύματα είναι ύποπτα και τα καταρρύπτουν. Εμείς θα πούμε ποιοι είμαστε, εμείς θα εμφανιστούμε και όταν εμφανιστούμε θα υπάρξουν ζητήματα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά. Ναι, να διευκρινίσουμε, κύριε Χαραβέλα, ναι, ότι εμείς την προκαλούμε τη δημοσιότητα αυτή. Προφανώς. Δεν την προκαλούν οι Ε, όπως και εσείς στην εκπομπή που κάνετε αυτή τη στιγμή. Δεν την προκαλεί η όποια Ε ή τι είναι αυτό που ονομάζουμε Ε. Εμείς προκαλούμε την δημοσιότητα προσπαθώντας να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Από κύριε Γουδί. Αλλά από την άλλη. Θα τα δούμε αυτά. Πέστε μου την πλευρά σας. Τι συμβαίνει, τι καταλαβαίνετε, τι εξελίσσεται σε αυτή την υπόθεση της ομάδας Ε. Κάποτε ο Βίτγενστάιν έγραψε επιγραμματικά και είπε «Βορίμπερμαν νίχτ σπρέχεν καν, νταρίμπερ μουσμαν σβάιγεν». Για κάτι... Μην ξέρουμε γερμανικά, κύριε Ούδη, και μην αρχίσουμε γερμανικά. Για πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να μιλήσετε, καλύτερα είναι να σιωπάτε. Μάλιστα. Ως εκ τούτου, εάν το θέλετε το πράγμα έτσι να έχει τη σωστή του διερεύνηση, θα πρέπει να πάμε σε αυτά για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτά για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε είναι τα ιστορικά δεδομένα, δεδομένου ότι αυτή η ιστορία έχει μια μακράν παρουσία στον ελληνικό χώρο, τουλάχιστον 120 ετών. Να σας θυμίσω ότι η Φιλική Εταιρεία ήταν γνωστή ως εταιρεία, ως Ε, και ξεκινάμε από την Ελληνική Επανάσταση. Και να σας θυμίσω ότι ο ρόλος της Φιλικής Εταιρείας σε σχέση με τον τεκτονισμό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο όποιος θέλει να δει κάποιες λεπτομέρειες, τα είναι γραμμένα στο βιβλίο μου «Ιστορία της νεότερης Ελλάδος». Όμως το Ε... ένα λεπτό, να κουβεντιάζουμε, γιατί μην γίνονται μονόλογοι και κουράζομαστε και όλοι. Άρα λοιπόν, εσείς ξεκινάτε από το δεδομένο. Ξεκινάμε από μια συνωμοτική μυστική κίνηση. Το συνωμοτική σε εισαγωγικά. Ναι. Οι Τούρκοι το λέγανε. Ναι. Συνωμοτική, εμείς το λέγαμε όπως, κύριε Γουδέ, άρα αποδέχεστε ότι υπάρχει. Είναι βασικό αυτό που είπατε, ότι 120 χρόνια πλέον υπάρχει. Ασφαλώς. Αν μου επιτρέψετε, θα παρουσιαστεί μέσα από τα ιστορικά στοιχεία αυτό. Η Ε, υπό όποια επωνυμία Ε, και πάντα το επίκεντρό του είναι γύρω στο Ελλάς αυτό, εταιρεία και Ελλάς, εμφανίζεται γύρω στο 1894 ως εθνική εταιρεία και ως ελληνισμός. Είναι καθηγητές πανεπιστημίου,
Είναι ο Νεοκλής Καζάζης, είναι ο Σπυρίδων Λάμπρου και βρίσκονται πίσω από τον αναδυόμενο εκείνη τη στιγμή μεγαλοειδεατισμό, το ότι το ελληνικό κράτος είναι ασφικτικά περιορισμένο σε σχέση με τους ελληνικούς πληθυσμούς και ότι η ανάδυση των εθνικισμών στα Βαλκάνια αλλά και διεθνώς, δηλαδή ο εβραϊκός σιωνισμός και οι όλοι εθνικισμοί του περίγυρου, εμφανίζονται και διεκδικούν κομμάτια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εάν αυτά δεν εξηγηθούν, προσέξτε, ναι, δεν θα τα αντιληφθούμε. Ναι. Και θα εξηγηθούν και σε σχέση με την σχέση αυτών των οργανώσεων και με μια υψηλή τεχνολογία της εποχής η οποία συνεχίζεται. Πάρα πολύ. Αυτά είναι ιστορικά στοιχεία. Ωραία. Αλλά εάν δεν λεχθούν αυτά, δεν θα φτάσουμε να αντιληφθούμε θα τι τα σημαίνει πούμε σήμερα. Όλα και θα τα πούμε όπως πρέπει και σωστά. Συμφωνώ και εγώ. Έτσι. Δύο λεπτά. Ξεκινάμε λοιπόν από ένα δεδομένο που λέτε εσείς αυτή τη στιγμή. Ότι αυτή η ιστορία έχει μια. Είναι μια σκηταροδρομία κοινωνική. Μπράβο. Όπου η έννοια της ελληνικότητας σε κλειστούς κύκλους ποιοτικούς μεταβιβάζεται σαν σκυτάλι για να αντιμετωπίσει τα εκάστοτε προβλήματα από γενιά σε γενιά. Με κεντρική ιδεολογία την αντιπαράθεση του ελληνισμού έναντι του εβραϊσμού. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε μια διαδρομή περίπου 120 ετών, έτσι, όπου από γενιά σε γενιά μεταβιβάζεται αυτή η σκυτάλι που λέτε και φτάνουμε στο σήμερα όπου αποδέχεστε ότι υπάρχει η ομάδα Ε. Το τεκμέρο από την δυναμική διαδρομή, από τη διαδρομή του πράγματος. Και το τεκμέρο και από τις ημερομηνίες που λέτε, γιατί εμφανίζονται το 1992. Με τη μορφή αυτή που κουβεντιάζουμε και προβληματιζόμαστε, κάποιοι Έλληνες σημαντικοί που ασχολούνται με την πατρίδα και που προβάλλουν και το ελληνικό αρχαίο πνεύμα και παρεμβαίνουν κλπ. Έτσι. Το κατεμπορίαν και θεωρίαν. Οι Έλληνες ήταν πάντα έτσι στην θεωρία, την επιστήμη αλλά και στο εμπόριο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι των επιχειρηματικών κύκλων, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι του ακαδημαϊκού χώρου και υπάρχουν εκ των πραγμάτων και άνθρωποι οι οποίοι κινούνται στις ενόπλες δυνάμεις. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ερώτημα που θα το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Πού είναι αυτή η ομάδα σε χαλεπούς καιρούς όπως η σημερινή? Σε καιρούς που η Ελλάδα μάτωνε, σε καιρούς που η Ελλάδα υπέφερε και στο σήμερα που η Ελλάδα είναι αυτή που ξέρουμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Μία απάντηση. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει. Πού καιρού που παίζουν και άλλοι όμω. Δεν παίζουν μόνο αυτοί. Υπάρχει και το αντίπαλο δέο. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Θα με αφήσετε όμω να κάνω την ιστορική συζήτηση. Ναι, θα την κάνουμε διότι. Να προχωρήσουμε. Να πρώτο βήμα. Να την παίρνουμε αποσπασματικά. Διότι ένα μονόλογο μια ιστορική διαδρομή μεγάλο. Δεν θα είναι μεγάλο. Τουλάχιστον να πούμε το πρώτο κομμάτι τη εμφάνιση τη ω εθνική εταιρεία η οποία βρέθηκε πίσω από τον Μακεδονικό αγώνα. Ο Παναγιώτης Δαγκλής, ο οποίος ήταν ο μετέπειτα στρατηγός και ηγέτης. Έχουμε λοιπόν εμφάνισή της στο Μακεδονικό αγώνα. Κάτι, ναι, πριν από αυτό, νεότερος όν, ήταν εφευρέτης ενός πυροβόλου, όπου επολύθη για μαζική κατασκευή στην Σνάιντερ και το πυροβόλο Δαγκλής Σνάιντερ εξόπλισε όλους τους λοιπόν, στρατούς της Ευρώπης. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω από όλους σας να με βοηθήσει σήμερα το βράδυ. Είναι δύσκολο το θέμα. Είναι ευαίσθητο θέμα. Θέλω να με βοηθήσετε με την εξής έννοια. Ότι να λέμε πράγματα. Να είναι κατανοητά, να έχουν μία ροή, να έχουν μία σειρά και να μην κάνουμε μονολόγους και μπαίνουμε σε λεπτομέρειες που πιθανά μας αποπροσανατολίζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο κ. Γούδης, γιατί παίρνει το πράγμα ιστορικά και μας το μεταφέρει στο σήμερα. Και αν μου να πω και κάτι θα ακόμα, πείτε, κύριε Γούδη, για ξέρετε να κλείσω πάρα λίγο πολύ. Με δύο λόγια το θέμα της εθνικής εταιρείας. Για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να μην κάνουμε μονολόγους. Είναι το πρώτο έτσι έψιλο που εμφανίζεται. Και υπάρχει βέβαια στο κλίμα αυτό ανδρώθηκαν ο Ιων Δραγούμης, ο Περικλής Γιαννόπουλος και ο περίγυρος όλος αυτός. Η αντιπαράθεση η οποία υπήρξε έναντι του σιωνισμού της εποχής ήταν αφενός μένος σιωνισμός απλωνόταν, τα είχε αναπτύξει στο περιοδικό Λαβύρινθος το οποίο από ναι, μην πάμε σε αυτές τις λεπτομέρειες σας παρακαλώ θερμά. Καταλάβετε με, έχω χρόνο, έχω πρόβλημα χρόνου. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Ναι, αλλά πάμε σε λεπτομέρειες. Δεν είναι λεπτομέρεια. Πέστε μου. Προσέξτε, η Μπολσεβίκικη επανάσταση στη Ρωσία δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Ναι. Η έλευση των Νεοτούρκων και η επικράτηση τελικά. Αυτά είναι που λέω ότι τρώμε το χρόνο μας. Των Ντονμέδων, μα δεν θα καταλάβουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα, εάν μου το πάρετε ιστορικά και μου φτάσετε. Μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου τελικά παρά τις προσπάθειες αυτής της πρώτης Ε, οι Ντονμέδες, οι μεταλλαγμένοι Εβραίοι, επεκράτησαν εις το τουρκικό κράτος έναντι της ελληνικής διαστάσεως. Εγώ ήθελα να επισημάνω αυτό που είπατε. Πού ήτανε. Θα σας πω, πού ήτανε στην προσπάθεια που ήδη κάνετε εσείς για τους αγνοούμενους της Κύπρου και στα Ήμια. Και από ποιους και ποιους καρφώθησαν και πού καρφώθησαν. Αυτό ήθελα να σας το πω. Μάλιστα.
Αυτό έχει σχέση με αυτά που έλεγα λίγο πριν, που βρίσκονται σε κάποιες στιγμές. Ναι, πού ήτανε. Ένα λεπτό. Και σε άλλα. Ένα λεπτό. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα τα ακούσετε όλα. Θα τα πούμε όλα. Όσα μπορέσουμε. Όσα μπορέσουμε, όσα μπορέσουμε. Και όσα μπορέσουμε. Για μένα όμως είναι καθοριστική σημασία σήμερα το βράδυ να πέσει κάποιο φως, εν πάση περιπτώσει, και φεύγοντας από εδώ πέρα στις 2.30 το πρωί, περίπου να ξέρουμε τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Αν μας δώσετε τον χρόνο, θα πέσει. Τι εννοούμε όταν λέμε ομάδα έψιλον? Με αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι είναι το βασικότερο. Είπα λοιπόν, θα τα πούμε όλα σήμερα το βράδυ και θα τα ακούσετε όλα. Υπάρχει και η άποψη αυτών που λένε ότι δεν υπάρχει ομάδα έψιλον. Και τι ψάχνετε να βρείτε? Διότι έψιλον μπορεί να είμαστε όλοι μας. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή ένας όμιλος, μια ομάδα που να έχει την ταμπέλα έψιλον και να τους θεωρούμε ότι θα έρθουν κάποια στιγμή να σώσουν και την πατρίδα, άμα χρειαστεί κλπ. Ένας από τους ανθρώπους αυτούς λοιπόν μιλάει σήμερα στην εκπομπή μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως μας είπε, 24 χρόνια ψάχνει αυτή την ιστορία. Την οποία ουσιαστικά απορρίπτει. Άρα είναι και αυτή η άποψη που πρέπει να ακούσουμε. Πάμε. Εγώ ασχολούμαι με αυτή την υπόθεση πάνω από 24 χρόνια. Ομάδα έψιλον καλή μου δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να σας στείλω σε 5 ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει στο πρωτοδικείο, έχουν χαρτιά και λένε ότι είναι η ομάδα έψιλον, αλλά η ομάδα έψιλον για την οποία μιλάει ο φίλος μου ο Κώστας, ο Χαρδαβέλας, η ομάδα έψιλον για την οποία ψάχνετε, σας πληροφορώ ότι άλλες 1000 εκπομπές να ψάχνετε, δεν πρόκειται να βρείτε ομάδα έψιλον, δεν υπάρχει ομάδα έψιλον και με την μορφή την οποία την ψάχνετε. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι στήσανε ένα ολόκληρο σκηνικό, από αυτούς ξεκινάνε όλες οι ιστορίες περί της ομάδας έψιλον. Είναι ο φίλος μου ο Μπαρμπαγιάννης ο Φουράκης. Εξαίρετος καθόλου τα άλλα, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Αυτό μπορώ να πω. Είναι μόνο 18 άτομα. Φυσικές προσωπικότητες και τα 5-6 αυτών είναι οντότητες. Και όχι απλώς φυσικά πρόσωπα. Αυτά συναντιόνται σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Τα 5 αυτά είναι ηγετικά, τα ηγετικά στελέχη της έψιλον. Πρέπει, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι δεν πρέπει να είναι όπως εμείς νομίζουμε φυσικά πρόσωπα, δηλαδή άνθρωποι. Είναι μεν άνθρωποι, αλλά με μια διαφοροποιημένη οντότητα. Έχουν κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες δηλαδή. Ναι. Δύναται να μετακινούνται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη χωρίς να μετακινίζονται κανένα γνωστό μεταφορικό μέσο και σε ελάχιστα λεφτά. Αυτό είναι το σημείο που τους διαφοροποιεί. Ο Ανέστης ο Κεραμιδάς. Η ομάδα έψιλον είναι μια οργάνωση μυστική. Ξεκινάει από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος, συγκεκριμένα από την καταστροφή της Ατλαντίδος, όπου οι ιερείς τότε έστειλαν ειδικές ομάδες για να εξερευνήσουν τι απέγιναν οι καταστραμμένες αποικίες των. Ξαναγίνεται γνωστή μερικές φορές, ιδίως το 1440, με τον Πλήθωνα Γεμιστό, ο οποίος έγινε φίλος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Και φτάνουμε λοιπόν στο 1970, όπου τους καλεί ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο οποίος ήταν χαμηλόβαθος βέβαια, αλλά ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να δώσει πολλά χρήματα, μεγάλα χρηματικά ποσά, για να αναδιοργανωθεί η έψιλον. Χάρη στον Ιωάννη Πασά, τον διευθυντή της εγκυκλοπαιδείας του Ήλιου. Άνθρωποι οι οποίοι όταν είχαν αψιλίες και αφραγγίες ερχόντουσαν στον Εύαδρο τότε που δούλευα, γιατί εγώ έχω περάσει από μυστικές ομάδες, από πολύ μυστικές ομάδες, από φανερές, από στοές, από ομάδες με αγγέλους, από ομάδες με αγίους, από ομάδες που έχουν να κάνουν με ό,τι μπορείς να φανταστείς, από τον βουδισμό. Έχω φάει τη ζωή μου και τα νιάτα μου στο να ψάχνουμε από τις ομάδες των αγγέλων. Λέει, εγώ ήμουνα στην ομάδα των αγγέλων της Νίτσελε, ήμουνα σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το ψάχνω, επειδή έχω ξεκινήσει από μικρό παιδί να ψάχνω όλες αυτές τις ιστορίες και μου αρέσαν και το αγαπούσα αυτό το πράγμα. Αγαπούσα το να ψάχνω, αν θέλεις. Ναι. Εντάξει, ήμουν ονειροπόλος, ναι. Αλλά ποτέ μου δεν έχασα τη λογική μου μέσα σε αυτή την πορεία. Θα σου πω ότι εξοργίστηκα, ότι δεν μπορούν άλλο να παίζουν κάποιοι ελιτίστες τέκτονες πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Ποια ομάδα έψιλον θα μας σώσει, που αυτή τη στιγμή που έχουν ο κόσμος έχει χιλιάδες προβλήματα στην καθημερινότητά του. Και λέω κάτι, ποια ελίτ Ελλήνων έψιλον θα έρθει να σώσει τα πράγματα και γιατί οι έψιλον θα σώσουν μόνο τους Έλληνες, δηλαδή τι θέλουν να μας πούνε, ότι οι Έλληνες είναι τα παιδιά ενός ανώτερου Θεού, όλοι οι υπόλοιποι είναι κατώτεροι,
Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν καμία σχέση με την όλη κατάσταση και ποιοι θα ζήσουν. Γιατί πιστεύετε ότι το κατασκεύασαν όλο αυτό? Ο βασικός λόγος για τον οποίο κατασκευάστηκε αυτή η ομάδα είναι για να υπάρχει ένας εφησυχασμός στους ανθρώπους, να ησυχάσουν και να πούνε ότι α, εντάξει, εγώ δεν θα γίνω καλύτερος άνθρωπος, δεν θα βοηθήσω αύριο τη σύντροφό μου, δεν θα βοηθήσω τα παιδιά μου, δεν θα βοηθήσω την οικογένειά μου. Θα έρθει η ομάδα Ε, θα τα λύσει όλα, θα μας σώσει, θα σώσει τις ψυχές μας. Δεν σώζεται η ψυχή έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι που το ξεκίνησαν, για ποιο λόγο το ξεκίνησαν? Καταρχήν έχει οικονομικό συμφέρον, έχει φράγκα από κάτω η ιστορία. Όταν ο Ανέστης ο Κεραμιδάς πουλάει κάθε φορά που βγάζει μια έκδοση για την ομάδα Ε, πουλάει ένα σκασμό βιβλία. Για ποιο λόγο δηλαδή, δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ, να πω, από τι? Είπαμε, είναι χωρισμένοι σε 5 τμήματα. Το ένα τμήμα είναι οι διανοούμενοι, εκτός από το πρώτο το 50, είναι οι διανοούμενοι, όπως ο Άγιος Ιωάννης Πασάς. Μέσα αυτούς ήταν και ο Τρίτσης, ο οποίος το έλεγε η ψυχή του. Μετά είναι οι μεγιστάνες του πλούτου από διάφορα σημεία του πλανήτου που χρηματοδοτούν την ομάδα. Ύστερα είναι γυμνασμένοι άνθρωποι, άλλοι είναι χωμένοι παντού, άλλοι στα χρηματιστήρια κλπ. Και το πέμπτο τμήμα είμαστε εμείς όσοι έχουμε αφιπνιστεί. Είμαστε. Είστε δηλαδή ένα μέλος αυτής της οργάνωσης? Κοιτάξτε, κανένας έψιλον δεν λέει ότι είναι έψιλον. Όποιος πει ότι εγώ είμαι έψιλον είναι ψεύτης, είναι φαντασιόκουπτος. Επειδή όμως με μένα διαφορετικά, δηλαδή έχω γράψει αρκετά βιβλία για την ομάδα έψιλον, ομολόγησα με βιβλίο μου ότι είμαι απλώς ένας αγγελιοφόρος. Όταν βγήκαν ο Μπαρμπαγιάννης, ο Φουράκης, ας πούμε, και όλοι αυτοί βγάζουν βιβλία, κονομάνε, μιλάνε για την ομάδα, τώρα θα εμφανιστεί. Η ομάδα Ε, αν δεν το γνωρίζετε, θα εμφανιστεί σε ένα καφενείο στη Θεσσαλονίκη, σε μια καφετέρια, ας πούμε. Δηλαδή, έλεος. Δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά. Πόσο βέβαιος είστε για αυτό που λέτε και που προλογίζετε ότι θα γίνει? Βέβαιος είμαι από τους ανθρώπους που είδα, έτσι, και σας επαναλαμβάνω, όσο αφορά της Θεσσαλονικής, μπορούν να επισκέπτονται από εδώ και πέρα την καφετέρια Τζανή στην Αρετσού, και όταν λέω μια καφετέρια εννοώ ένα πολύ μεγάλο χώρο, θα γίνονται συναντήσεις, εκεί θα εμφανιστούν. Πιστεύω ότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι πηγαία η αγανάκτηση και είμαι ίσως από τους λίγους Έλληνες που δικαιούμαι για να ομιλώ, όπως είπα και προηγουμένως. Διότι έχω περάσει από μέσα τις ομάδες. Από μέσα, δηλαδή δεν ήμουνα απλά ένας ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, που εντάξει, κάναμε και 5 ρεπορτάζ, γράψαμε και 4 άρθρα. Και για να μην ξεχνιόμαστε βεβαίως, να σας ανακοινώσουμε το θέμα της επόμενης εκπομπής. Το επόμενο Σάββατο, λοιπόν, στις Πύλες του Ανεξήγητου, θα γίνετε ταξιδιώτες και εσείς στο διάστημα μέσα από τις επιστημονικές έρευνες και θα γνωρίσετε τα ξεχωριστά παιδιά του κόσμου μας, τα παιδιά Genius. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο τηλέφωνο 210-57-07-900, από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-57-07-845 και 852, στο fax 210-57-07-955 και στο email piles@alpha.gr. Σας περιμένουν βεβαίως κάποια δώρα. Και για όσους βεβαίως σήμερα μας βλέπετε πάλι από το σπίτι, έχουμε τα δώρα, τα δύο mini laptop. Για να συμμετέχετε λοιπόν στην κλήρωση για τα δύο mini laptop, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα γράφοντας την λέξη πύλη, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμά σας αυτό λοιπόν το αποστέλλετε στο νούμερο 54010. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι όταν λέμε κενό δεν γράφουμε τη λέξη κενό, απλά αφήνουμε κενό μεταξύ της πύλης και του ονοματεπώνυμού μας. Λοιπόν, στην προηγούμενη συνέντευξη που ακούσαμε, που είναι η άλλη άποψη, ότι τίποτα δεν υπάρχει από όλα αυτά και ότι γίνονται κάποιες κινήσεις για λόγους συμφέροντος, ακούσαμε δύο-τρία πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, τα οποία θα κουβεντιάσουμε τώρα. Ότι όλα αυτά γίνονται για να βγάζουν κάποια βιβλία και άρα να βγάζουν λεφτά και ότι έγινε μια συνάντηση σε μια καφετέρια Τζανή στη Θεσσαλονίκη όπου συναντήθηκαν κάποιοι άνθρωποι και κουβεντιάσανε για την ομάδα Ε. Άρα λοιπόν, να ξεκινήσουμε όλα με τον κύριο Φουράκη και ο Γιάννης μετά θα πάει στην κυρία Ρεβέκα που είναι κοντά μας. Κύριε Φουράκη, ο δημοσιογράφος, ο κύριος Ρούσος, στο βίντεο που παρακολουθήσαμε αναφέρθηκε σε εσάς. Δημοσιογράφος είναι ο κύριος Ρούσος? Δημοσιογράφος και ερευνητής. Είπε ότι για καθαρά εμπορικούς λόγους, βιβλία, ναι, κλπ. Ναι. Καλλιεργείται αυτή την ιστορία. Εγώ?
Εσύ, ή γενικά. Σε εσάς αναφέρθηκε. Ναι. Και σε εσάς και γενικά. Δεν το πρόσεξα, εντάξει, είναι καλό. Ναι. Τι απαντάτε σε αυτό, ότι για καθαρά εμπορικούς λόγους, μιλάτε για τους έψιλον και να πουλούν. Τώρα, αν οι εμπορικοί λόγοι εστιάζονται στα βιβλία μου, δυστυχώς τα βιβλία μου είναι τα τελευταία σε κυκλοφορία, διότι δεν διαβάζονται. Δηλαδή δεν μπορεί να διαβάσει κανένας το μίξ και ανακύκληση στη γλώσσα που είναι γραμμένο. Μισό λεπτό, επειδή δεν θα το πει ο ίδιος, επειδή δεν θα το πει ο ίδιος, το πω εγώ. Ο κύριος Φουράκης δεν έχει γράψει κανένα βιβλίο για την ομάδα Ε. Ναι. Έχει αναφερθεί στο ζήτημα έχει πρώτη φορά, είπαμε. Στο βιβλίο, σε τρεις-τέσσερις σελίδες, σε ένα βιβλίο, τα προμηνύματα των Δελφών, το 1987. Συμβαίνει όμως να ακούει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να γράψει πολλά βιβλία για τους Ε, όπως άλλοι προαναλύσατε εδώ. Αλλά δεν έχει γράψει ούτε ένα βιβλίο. Ούτε εγώ έχω γράψει κανένα βιβλίο για τους Ε, ούτε νομίζω και κανένας από τους παριστάμενους. Κάποιοι άλλοι έχουν γράψει. Η απάντηση λοιπόν. Επίσης να συμπληρώσουμε σε αυτό εδώ ότι θα πρέπει να θυμάται για να δημιουργεί ένα κριτήριο ο τηλεθεατής μας ότι οι άνθρωποι διαμορφώνουν άποψη από τα πράγματα που ξέρουν. Αν στους γιους μου που είναι μικροί αυτή τη στιγμή τους μιλήσετε για ένα ζήτημα οποιοδήποτε, για το Ε που συζητάμε εδώ, θα διαμορφώσουν άποψη επίσης από τα λίγα που θα ξέρουν. Και οι απόψεις δημιουργούνται από τα πράγματα που ξέρουμε. Μάλιστα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πάμε στην. Ένα σημαντικό ζήτημα βέβαια στο οποίο προκύπτει είναι αυτό το οποίο αναφέρετε εσείς, κύριε Φουράκη, ότι την προηγούμενη, τέλος πάντων πριν από κάποιο διάστημα, μέλη του δικτύου αυτού των Ε συναντήθηκαν λοιπόν σε μια καφέτερια στην Θεσσαλονίκη ονόματι Τζανή. Εδώ λοιπόν. Είναι η κυρία Πρίτη. Είναι η κυρία, η υπεύθυνη του πολυχώρου διαλόγων όπως χαρακτηρίζεται Τζανή, η κυρία Ρεβέκα Κοροβίλα. Το λέω σωστά. Πολύ σωστά. Ήσασταν παρούσα στην συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Να πω καταρχήν τι είναι. Ο χώρος. Ο χώρος. Είναι ένα απλό καφέ, όπως πάρα πολλά άλλα. Προφανώς υπερτερεί γιατί έχει μια ευπρέπεια, μια ποιότητα. Έχει γίνει με πάρα πολύ κόπο και πολύ κέφι. Είναι ένας χώρος συνάντησης φίλων ή κοινωνικών ομάδων που κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια συναντιόμασταν και ανταλλάσσαμε απόψεις. Και αποφασίσαμε να τολμήσουμε ένα νέο εγχείρημα, δηλαδή να τα μοιραστούμε με περισσότερους. Ο κύριος Φουράκης βρέθηκε κάποια στιγμή όντως στο χώρο, με μία παρέα. Του άρεσε ο χώρος, μου έθεσε το θέμα του Πανεπιστημίου, βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την ιδέα και μου είπε αν θα μπορεί να υπάρχει μία ομάδα φίλων του που θα μπορούν να έρχονται εκεί να διαβάζουν, γιατί έχω και βιβλία στο χώρο και να κουβεντιάζουν. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι έγινε η παρουσία της ομάδας Ε εκεί πέρα. Δεν υπήρχε κανείς τέτοιο πράγμα. Ακριβώς, ακριβώς όπως σας τα περιγράφω. Έτσι λοιπόν, με κέφι κάναμε ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων. Σας έχω δώσει το πρόγραμμα αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Ήδη πολύ 4 εκδηλώσεις έχουν προχωρήσει. Για πέστε μας παρακαλώ πάρα πολύ κάτι. Έγινε αυτή η συνάντηση για την Ε, καταρχήν. Το χώρο σας. Δεν είναι... είπε κανείς ότι έγινε. Δύο λεφτά. Λέτε ότι όποιος θέλει να μάθει να πάει. Ούτε αυτό είπα. Εκεί θα γίνονται συναντήσεις για να γίνονται πνευματικές διεργασίες μεταξύ των ανθρώπων ή ειδικά των νέων ανθρώπων που ενδιαφέρονται και που είναι στην Ελλάδα. Παρακαλώ πάρα πολύ το κοντρόλ. Θέλω να μου βρείτε το σημείο αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, σωστό. Δεν έχω απέναντι στον Γιάννη το Φουράκη που είναι και φίλος. Όχι, δεν είναι. Και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και μπορικότερα καλά είναι. Αλλά μήπως έχει ξεχάσει τι μας είπε. Βρέστε μου το σημείο αυτό στο βίντεο που περάσαμε τώρα που λέει ακριβώς κάτι για αυτές τις συναντήσεις, διότι αυτό έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον να το ξεκαθαρίσουμε. Μέχρι να το βρείτε, θέλω να ρωτήσω πάλι την κυρία Ρεβέκα. Εσείς είσαστε σε κάποια τέτοια συνάντηση, ακουστήκαν συζητήσεις, γίνανε συζητήσεις για την ομάδα Ε. Ο κύριος Φουράκης, έτσι όπως σας το περιγράφω, ήρθε στο χώρο, έγινε η κουβέντα με τα δύο αυτά πολύ συγκεκριμένα θέματα και τίποτε άλλο. Βεβαίως, δεν επιβλέπω την κάθε παρέα. Μου δεν είναι κακό να γίνει ούτε. Ναι, απλά δεν λέω, ξέρω εάν είναι χώρος που γίνονται συναντήσεις τέτοιες. Προσπαθούμε να βρούμε τι γίνεται κι εμείς. Είναι χώρος που συναντιούνται άνθρωποι που προβληματίζονται, ψάχνονται, αναζητούν την ομάδα Ε. Αυτό είναι το θέμα. Όχι. Μας. Συγκεκριμένα για την ομάδα Ε, όχι. Αλλά σε ένα δημόσιο χώρο όπου έρχονται άνθρωποι κάποιου επίπεδου που όντως έχουν προβληματισμούς και τα μοιράζονται, ενδεχομένως θα έγινε και μια συνάντηση για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά είπατε ότι γίνονται κάποιες εκδηλώσεις εκεί. Στις εκδηλώσεις είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμα. Το έχω δώσει στον κύριο Χαρδαβέλη. Είναι αυτό, συγκεκριμένα τα θέματα. Φιλοδοξούμε να γίνει ένας πολυχώρος πολυδιαλόγου, ένα ελεύθερο βήμα, όπου το κοινό χαρακτηριστικό των ομιλητών που έρχονται είναι ότι προάγουν
την ελληνική, την πνευματικότητα της Ελλάδας. Πολύ καλά κάνατε και έχετε κάνει αυτό χώρο που λέγεται Παλάδιον, έτσι, και είναι πολύ ωραία και βλέπω και τις εκδηλώσεις που θα κάνετε. Παρακαλώ πολύ, βάλτε με αυτό σημείο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, βάλτε με αυτό σημείο να το ακούσουμε, να το ακούσουμε τώρα. Πόσο βέβαιος είστε για αυτό που λέτε και που προλογίζετε ότι θα γίνει? Βέβαιος είμαι από τους ανθρώπους που είδα, έτσι, και σας επαναλαμβάνω, όσο αφορά τη Θεσσαλονίκη, μπορούν να επισκέπτονται από εδώ και πέρα την καφετέρια Τζανή στην Αρετσού, και όταν λέω μια καφετέρια εννοώ ένα πολύ μεγάλο χώρο, θα γίνονται συναντήσεις, εκεί θα εμφανιστούν. Πιστεύω ότι άπειλα. Θα εμφανιστούν. Τι θα εμφανιστούν? Εκεί θα εμφανιστούν. Η ομάδα Ε. Ναι, ότι ο χώρος έχει επιλεγεί μέχρι τώρα να γίνει εκεί η επίσημη εμφάνιση της πεντάδας. Το ξέρετε αυτό εσείς? Όχι, δεν ήξερε τίποτα. Μα δεν έχει ολοκληρώσει η διαδικασία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κάτι έτσι, το οποίο όμως είναι σημαντικό που ενδεχομένως αφήνουμε απ' έξω. Είπατε ότι συγκεντρώνονται άνθρωποι οι οποίοι είναι χαρακτηριστικού επίπεδου. Πείτε μας, ας πούμε, κάποιες έτσι κατηγορίες. Πανεπιστημιακοί είναι οι περισσότεροι. Καθηγητές κλπ. Ακριβώς, καθηγητές. Αλλά είδατε ότι δεν περιορίζομαι σε ανθρώπους απλώς του πνεύματος. Είναι και παράγοντες της κοινωνίας, είναι επιχειρηματίες, είναι διάφοροι γενικά. Όποιοι θεωρούν ότι μπορούν να βρουν ένα τραπέζι στο οποίο υπάρχει μία άνεση, ένα όμορφο ήσυχο περιβάλλον και μπορούν να ορίσουν μία συνάντηση, έχουν χώρο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Ζερμπίλη και στον κύριο Κασταμανίδη που δεν έχουν ακόμη μιλήσει. Βεβαίως. Αφού προηγουμένως θα σας ακούσουμε, θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Το βρήκαμε στο δικό σας πάλι περιοδικό. Μία συνάντηση με τον κύριο Άγγελο Αριβάνη. Το ζητούμενο βεβαίως είναι ότι υπάρχει αυτή λοιπόν η συνέντευξη, η οποία έγινε με τον δόκτωρο Άγγελο Αριβάνη, ο οποίος δηλώνει ότι είναι ένας άνθρωπος εξέχων επιστήμονας, ωκεανολόγος στη NASA. Λέει όμως κάποια πράγματα. Δεν είναι της NASA ωκεανολόγος. Του JPL, του Jet Laboratory Propulsion κλπ. Όχι. Λέει για κάποιο παρασκήνιο που συμβαίνει στους χώρους. Ένα λεπτό, γιατί ο κ. Αριβάνης, θα τα ακούσετε, λέει κάτι πολύ σημαντικά πράγματα στον κ. Γιαννουλάκη. Πολύ σημαντικά. Ουσιαστικά εμφανίζει μια ομάδα έψιλον στην Αμερική. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τι είναι ο κ. Αριβάνης? Ο κ. Αριβάνης είναι καθηγητής της οικοβιολογίας και ωκεανογράφος, ωκεανολόγος στο Σαν Φρανσίσκο και διδάκτρο της οικοβιολογίας. Υπήρξε διευθύνων στο Ινστιτούτο το Οκεανογραφικό του Σαν Ντιέγκο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ, πολύ στενά στους κύκλους του λεγόμενου Esalen Institute στο Big Sur της Καλιφόρνια, δίπλα σε θρηλυκές προσωπικότητες όπως ο Δόκτωρ Τζον Λίλι, γνωστός για τα πειράματα που έχει κάνει με τα δελφίνια ως υποκατάστατο της επικοινωνίας με έναν εξωγήινο. Σχέση με την NASA έχει? Έχει σχέσεις με την NASA από την άποψη ότι έχει παρουσιάσει μοντέλα ωκεανολογικά στην NASA. Και αναφέρεται σε παρασκήνια που συμβαίνουν αυτή την εποχή σε σχέση με την εξερεύνηση των μορφών ζωής του ηλιακού μας συστήματος. Εφόσον ξεκαθαρίζουμε τι είναι ο δόκτωρος Αριβάνης. Και για ένα μοχλό πίεσης που δημιουργείται σε συγκεκριμένους κύκλους. Θα τα δούμε όλα αυτά. Για να κομμάτι τα πάρουν. Ενταθεί αυτή η εξερεύνηση. Κύριε Γιαννουλάκη, μην τα λέτε, θα τα δούμε για να τα ακούσουν να καταλάβουν. Ορίστε. Για να μην κάνω παρεξήγηση, λέτε ότι είναι της NASA. Θα φτάσουμε εκεί πέρα. Ο δόκτωρος λοιπόν Αριβάνης κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις στη συνέντευξη αυτή που δίνει σε εσάς και λέει πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά, είναι έτσι έντονα. Πόσο λοιπόν αυτά τα πράγματα που λέει έχουν βάση και μπορούμε να θεωρήσουμε τη μαρτυρία του αξιόπιστη? Πριν να απαντήσει ο κ. Γιαννουλάκης, όμως, πρέπει να δούμε τη συνέντευξη του κ. Γιαννουλάκη. Γιατί ακούν τόση ώρα τηλεθεατές και δεν έχουν δει τι λέει ο κ. Αριβάνης. Προσέξτε τι λέει σε μία συνέντευξη του κ. Γιαννουλάκη. Δυστυχώς, εμείς τον αναζητήσαμε, τον βρήκες. Έγινε η προσπάθεια, αλλά για λόγους που αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν. Θα γίνει άμεση επικοινωνία και θα το αποκαλύψουμε για τη συνέντευξη αυτή. Ξέρεις κάτι, εμένα με τρελαίνει σε όλες μου τις εκπομπές, όχι μόνο σε αυτή, όταν ακούω από καλεσμένους ή από συνεργάτες μου ή από τον κόσμο για λόγους που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν. Δεν θέλω τέτοια σκοτάδια. Δεν επιθυμούσε ο ίδιος αυτή τη στιγμή να βγει ανοιχτά. Μας δίνει λοιπόν το δικαίωμα να διαβάσουμε τη συνέντευξη που έχει στο περιοδικό. Έστω, αυτή είναι μια εξήγηση. Πάμε.
Epsilon Team στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο παρελθόν συμμετείχα, ας πούμε, στον εξωτερικό κύκλο μιας ερευνητικής ομάδας εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε το χαρακτηριστικό όνομα Epsilon Team. Η ομάδα στην οποία αναφέρομαι ήταν μια παρασκηνιακή αλλά επίσημα διορισμένη συγκέντρωση επιστημόνων και αναλυτών, ερευνητών και ειδικών που λειτουργήσε για κάποια χρόνια και έδρασε κυρίως στην Αμερική υπό την εργοδοσία υψηλών κλιμακίων. Πρόκειται για μια ερευνητική ομάδα, πολύπλευρα δικτυωμένη, στην οποία συμμετείχαν έμεσα ή άμεσα αρκετοί Έλληνες, καθώς και αρκετοί φιλέλληνες, αλλά και πολλοί άλλοι που δεν είχαν καμία σχέση με την Ελλάδα. Η δραστηριότητα ήταν επιστημονική, ερευνητική και αναλυτική σε πολύ ειδικά ζητήματα και έρευνες αλληλοσχετιζόμενα. Ανάμεσά μας υπήρχαν μερικά άτομα που επειδή ενδιαφέρονταν αποκλειστικά για χρήμα και εξουσία, αγοράστηκαν ολοκληρωτικά από τους επίσημους εργοδότες μας και συνεργάστηκαν μαζί τους σε μεγάλο βαθμό και αυτό οδήγησε κάποτε τελικά στην πάυση της άλλης παρασκηνιακής δράσης της ομάδας τότε. Οι υπόλοιποι, αυτοί που δεν είχαμε πολιτικές βλέψεις, όπως τα μέλη που υπονόησα, ήμασταν μετριοπαθείς και προσεκτικοί για τα όπλα που δορίζαμε. Πριν παραδώσουμε οποιαδήποτε εργασία, αναλύαμε πρώτα διεξοδικά τον τρόπο με το οποίο αυτή δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για απάνθρωπους σκοπούς και αν ήμασταν σίγουροι για το αγαθό της, μόνον τότε την παρουσιάζαμε. Ήταν ο παράδεισος των ερευνητών και όλοι θέλαμε να μείνουμε εκεί. Δεν μας έλειπε τίποτα και κάθε έρευνα γινόταν χωρίς κανένα κόλλημα, χωρίς καμία καθυστέρηση. Όμως, πίσω από την πλάτη μας είχε στηθεί ένα πονηρό παιχνίδι. Υπήρχε και δεύτερη ομάδα, σαν τη δική μας, η οποία ήταν άλλοι ερευνητές αναλυτές για την ύπαρξη των οποίων δεν γνωρίζαμε. Τέλος πάντων, ο φάκελος Ε έκλεισε τότε με διαταγή ανωτέρων κλιμακίων και μας έδιωξαν για κάποιο χρονικό διάστημα μακριά από την Αμερική. Μπορεί να μας εκαθάριζαν κιόλας, αν δεν είχαμε στήσει ένα πολύ όμορφο σχέδιο για την περίπτωση αυτή. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία όλα αυτά. Πάντως, οι δράσεις και οι αναλύσεις μας τότε διαφαίνεται ότι είναι καθοριστικές μέχρι σήμερα. Τελικά, με στόχο την διερεύνηση των ανακαλύψεων μορφών ζωής πέρα από τη Γη, στο ηλιακό μας σύστημα, ανασυστήθηκε ανεπίσημα το Epsilon Team με κάποια από τα παλιά μέλη του και με κάποια νέα, προς το παρόν με αυτόν τον ρόλο και με έναν ακόμη ρόλο που δυστυχώς δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να συζητήσω. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνέντευξη του κυρίου Αριβάνη στον κύριο Γιαννουλάκη. Λέει πολλά πράγματα για την ύπαρξη μιας αμερικάνικης ομάδας Ε που συμμετέχουν Έλληνες, αλλά και όχι μόνο, επιστήμονες προφανώς, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε ορισμένα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία προγράμματα όταν είναι βέβαιοι... Το παρελθόντος δεν παίζει αυτή τη στιγμή, ανασυστήθηκε όπως τελευταία. Λέει... Τελευταία με κάποια μέλη της, λόγω για να ασκήσουν... Λόγω διαστημικών ερευνών, μπράβο. Τιτάνα και λοιπά, θα τα δούμε στη συνέχεια. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο μέρος, υπάρχει ένα δεύτερο μέρος. Για μένα και που έχει μεγάλη σημασία είναι το εξής. Υπάρχει μια ομάδα λοιπόν στην Αμερική, η Epsilon Team της Αμερικής. Ανοιχτά λέει ο άνθρωπος, πολύ σοβαρός άνθρωπος, έγκυρος επιστήμονας, αξιόπιστος. Μετέχουν και άλλοι Έλληνες, δουλεύουμε πάνω σε ορισμένα προγράμματα ερευνητικά. Όταν δούμε ότι τα ερευνητικά αυτά προγράμματα δεν θα χρησιμοποιηθούν για απάνθρωπους σκοπούς, τα δίνουμε, είναι τα δώρα που βάζουμε εντός εισαγωγικών. Λειτουργούσε μια παράλληλη ομάδα δίπλα τους, η οποία προφανώς τους έκλεβε πράγματα και τα έδινε κάπου αλλού, π.χ. αμερικάνικο σύστημα γενικότερα. Και θέλω τώρα να πάμε στον κύριο Ζερμπίλη. Βεβαίως και θα πάμε στον κύριο Ζερμπίλη και θέλω να κρατήσουμε από τη συνέντευξη αυτή του κυρίου Αριβάνη ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Χαρδαβέλας περί των δώρων που δόθηκαν, ας πούμε, για αγαθούς σκοπούς. Στην Ελλάδα, λοιπόν, μιας και έχουμε τόσα πολλά προβλήματα από το παρελθόν μέχρι σήμερα, υπάρχουν κύκλοι τέτοιο δίκτυο ανθρώπων που μπορεί να έχει προσφέρει πράγματα και να έχουν χρησιμοποιηθεί προς όφελος, αν θέλετε, της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο. Όχι απλά υπάρχουν, προσπαθούν απεγνωσμένα άνθρωποι με έντονα ελληνική συνείδηση, με αγάπη για την πατρίδα τους, να δώσουν στοιχεία, να βοηθήσουν. Θα μπορούσε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να έχει θωρακιστεί από πάσης πλευράς. Και στοιχεία οικονομικής, τέτοια έχετε, κύριε Ζερμπίλη. Εγώ στην έρευνα έχουμε και μια, προχωρήσαμε και σε μια δημοσίευση αυτού του θέματος. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας δώσω δύο πατέντες στρατιωτικών
Μπορείτε να κρύψετε όμως τα ονόματα και να σας δώσω το έγγραφο που δώσανε οι ίδιοι. Για δώστε μου τα. Εδώ είναι τα πρωτότυπα για να έχετε ότι υπάρχουν τα ονόματα και απλά είναι καλυμμένα τα ονόματα. Και εδώ μπορώ να σας δώσω ένα έγγραφο που δορίζονται όλα αυτά στον ελληνικό στρατό. Είναι προς το ΓΕΘΑ. Μάλιστα. Από στρατιωτικούς. Από στρατιωτικούς κύκλους. Γι' αυτό σας έλεγα λίγο πριν, κυρίες και κύριοι, ότι εδώ πέρα το θέμα αυτό της ομάδας εθελοντών δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι καθόλου απλό, θα έλεγα. Ίσως αυτή η εκπομπή θα έπρεπε να γίνει στον αθέατο κόσμο της Τρίτης, γιατί έχει και λίγο αστυνομικό ενδιαφέρον. Όμως πραγματικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Εδώ πέρα τώρα αποκαλύπτεται ότι υπάρχουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας για όπλα τα οποία δώσανε στον ελληνικό στρατό. Τι έγινε με αυτήν την ιστορία, κύριε Ζερμπίλη, τα δώσανε. Τα δώσανε και μάλιστα υπάρχει ένα τμήμα του ελληνικού στρατού που ασχολείται με τεχνολογίες πολύ πέραν της εποχής μας. Μάλιστα. Να μην αναφέρουμε το όνομα αυτού του τμήματος. Τι έγινε με την ιστορία αυτή των όπλων. Μου είπαν αυτοί οι κύκλοι ότι είναι εν γνώση του υπαρχηγού ΓΕΘΑ, του σημερινού. Μάλιστα. Αυτή η δραστηριότητα. Αυτή η δραστηριότητα τι σχέση έχει με την ομάδα ΕΕ. Λένε αυτοί οι κύκλοι ότι έχουν άμεση σχέση με αυτή την ομάδα, με αυτό το δίκτυο. Δεν είναι ομάδα. Όπως το λέτε ομάδα, είναι ένα δίκτυο ανθρώπων. Να παρέμβω εδώ και συγγνώμη κιόλας γιατί που διακόπτω τον κύριο Ζερμπίλη. Αλλά έχω αντίστοιχα χαρτιά από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα ΕΕ. Δεν λέω ότι είναι τα ίδια, προς Θεού, έτσι. Οι οποίοι έχουν κάνει διάφορες εισηγήσεις για όπλα ή για έρευνες στο στρατιωτικό τομέα και δεν έγιναν ποτέ δεκτές ή αποσιωπήθηκαν ή δεν ξέρω τι. Και επειδή έχω κιόλας στα χέρια μου, δεν μπορώ να το δώσω βέβαια χωρίς την άδεια αυτού που μου το έδωσε, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι αυτοί οι οποίοι έχουν τέτοιες ευρεσιτεχνίες, γιατί ο συγκεκριμένος μάλιστα είναι αποτελείς αντίθετο χώρο από το χώρο της αριστεράς και πιο πέρα μερικοί, δεν σημαίνει ότι αυτοί τα άτομα αναγκαστικά ανήκουν σε κάποια ομάδα και ειδικά στην ομάδα ΕΕ. Θα σας πω εγώ τι μου είπαν τα ίδια τα άτομα αυτά. Μάλιστα. Είναι αξιωματική ενεργεία του και μάλιστα υψηλόβαθμη. Κύριε Ζερμπίλη, θα σας διακόψω ένα λεπτό. Γιατί αυτό ένα λεπτό, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να το δούμε λίγο καθαρά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να μην μας φάει το διάλειμμα και μετά θα έρθω αμέσως σε εσάς να μου πείτε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, επειδή τίποτα είμαι της άποψης και της, έτσι έχω μάθει εγώ δημοσιογραφία στη ζωή μου, ότι εμείς εδώ πέρα δεν κρατάμε τίποτα μυστικά από εσάς. Διότι το χειρότερο να πει στον τηλεθεατή, εμείς ξέρουμε, αλλά δεν σας λέμε. Θα τα λέμε όλα λοιπόν. Πριν από λίγο λοιπόν, ο κύριος Ζερμπίλης με έδωσε δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα οποία τα έχω στα χέρια μου, από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και μου έδωσε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο. Το οποίο απευθύνεται στον αρχηγό ΓΕΘΑ, που λέει η πρώτη παράγραφος: υπάρχουν εν ενεργεία Έλληνες αξιωματικοί, ο ένας στο βαθμό του συνταγματάρχη που έχει στην κατοχή του 16 συνολικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κατοχυρωμένα κλπ. Τα έχουν υποβάλει τα σχέδια αυτά. Ο κ. Ζερμπίλης λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια επαφή με τη λεγόμενη ομάδα ΕΕ και τελικά δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι αντί να δικαιωθούν και αντί να πούνε. Για να δούμε τι είναι, διότι είναι η δουλειά, ξέρετε με τα οπλικά συστήματα τι γίνεται. Οι μεγαλύτερες μίζες και τα μεγαλύτερα σκάνδαλα είναι με την αγορά και την λειτουργία αυτών των λεγόμενων οπλικών συστημάτων. Άρα δεν είναι στο θέμα αν θέλουν να βοηθήσουν. Το θέμα είναι αν μπορούν να βοηθήσουν ή αν η Ελλάδα θέλει να βοηθηθεί. Έτσι. Και σε αυτό λοιπόν που πήγαν και είπαν ότι έχουμε σχέδια οπλικών συστημάτων, να τα δείτε τουλάχιστον, να δούμε αν μπορούμε να τα κάνουμε. Έχουν, λέει, υποστεί διώξεις, μεταθέσεις κλπ. Κλπ. Οι ίδιοι, κύριε Χαρταβέλα. Μετά στείλουν στον τοίχο τους δημοσιογράφους οι διάφοροι περίεργοι. Οι ίδιοι, κύριε Χαρταβέλα. Δεν μας στείλουν στον τοίχο. Θέλουν. Άλλους πρέπει να στείλουν στον τοίχο. Δεν έχει καταλάβει τι σας γίνεται. Πάμε παρακάτω όμως. Λοιπόν. Μπορώ να σας πω. Ναι, πέστε μου. Οι ίδιοι λοιπόν. Από τις διώξεις και από τις δυσμενείς μεταθέσεις και από όλα αυτά που έχουν, και μιλάμε για πολύ υψηλό βαθμό άτομα. Το ένα από αυτά, για να σας δώσω να καταλάβετε, ήταν διευθυντής στο ΓΕΣ στην Διεύθυνση Πληροφορικής. Όλα αυτά όμως, σας παρακαλώ πολύ, πέστε τα ίδια μου, άτομα να ολοκληρώσω. Τι σχέση έχουν με. Γιατί θα σας πω αμέσως. Δεν είναι τα. Δεν με αφήνετε, θα σας πω. Πέστε μου. Τα άτομα αυτά θα παραιτηθούν. Θα παραιτηθούν. Γιατί θέλουν να μιλήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, και
αν μπορείτε ή αν θέλετε στον αέρα, μου είπα να σας το μεταφέρω, να κάνετε μια εκπομπή στον αθέατο κόσμο μαζί τους. Ευχαρίστω. Καταλάβατε τι σας λέω για κύματα. Μάλιστα. Είμαι έτοιμος και ανοιχτός, εφόσον υπάρχει τέτοιο θέμα. Με στοιχεία, δηλαδή, με έγγραφα, με τα πάντα. Δηλαδή, προτάσεις κάποιας ομάδας αξιωματικών για οπλικά συστήματα στον αρχηγό για ΕΘΑ. Να σας πω τώρα για τι συστήματα μιλάμε. Δύο λεφτά να καταλαβαίνετε και εσείς τι λέμε, διότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν μιλάμε σήμερα για πνεύματα και για εξωγήινους, μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένα και σοβαρά ζητήματα. Εάν υπάρχει αυτή η ιστορία μιας ομάδας Ελλήνων αξιωματικών που έχουν κάτσει και έχουν μελετήσει και έχουν κάνει έρευνες. Θυμόσαστε τι μας είπε ο κύριος Αριβάνης πριν από λίγο για μια άλλη ομάδα Ελλήνων στην Αμερική που κάνει. Και το θέμα είναι, συνδέονται οι ομάδες αυτές. Και ξαφνικά ήρθε το Υπουργείο Άμυνας και τους, όχι μόνο τα πέταξε, αλλά τους κυνήγησε και τους μετέθεσε και τους αναγκάζει σε παραιτήσεις. Είναι ένα τεράστιο θέμα που εγώ θα το βγάλω σίγουρα, όχι αυτή την Τρίτη, δεν προλαβαίνουμε, ίσως την άλλη Τρίτη. Σας το αλλά δίνω. Πιστεύετε εσείς ότι αν υπάρχει μια σοβαρή ομάδα ε ή τα πράσινα άλογα στα κόκκινα λιβάδια ή η ασημένια ηλιοβασίλεμα, ναι, πιστεύετε εσείς ότι αν αυτό είναι σοβαρό θα μπορέσετε να το διερευνήσετε μέσα από μια δημοσιογραφική έρευνα? Γιατί όχι. Έτσι λέτε, άμα έχω τη βοήθειά τους. Ότι αν υπάρχουν αυτά τα πράγματα θα μπορέσετε να βρείτε ποιοι είναι και τι κάνουν. Εάν έχω τη βοήθειά τους, γιατί όχι. Εσείς δεν μπορείτε να βρείτε ποιοι σας απειλούν. Όσο θέλουν να παίξει, όσο θέλουν αυτοί να παίξουν στη ροή πληροφορίας, αυτά τα πράγματα, αν είναι σοβαρά. Δεν μου λέτε δύο λεφτά, διότι τώρα με ακουμπάτε περίεργα. Και αρχίζω και τα παίρνω, που λένε. Είπατε δεν θα μιλήσατε για αυτό το πράγμα. Δύο λεφτά. Μπορεί να τα παίρνετε, αλλά είναι σχετικά τα θέματα. Δεν είναι άσχετα αυτά που λέω. Δεν μπορούμε να βρούμε αυτούς που μας απειλούν. Γιατί δεν κάνετε μια δημοσιογραφική έρευνα να τους βγάλετε τις κουκούλες? Και ψάχνουμε τώρα για την ομάδα ε. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ εσείς? Που θα σώσει. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ? Προχθές μας χτυπήσανε. Τρεις μέρες έχουμε. Έχουμε μέλλον μπροστά. Έχετε μέλλον. Να το κάνουμε πιο κονσπίραση, μήπως να σας κάνω επίθεση. Να σας κάνω επίθεση επειδή θα βγάζατε για την ομάδα ε. Όχι. Να το κάνω κονσπίραση έτσι. Μερικοί μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι σας κάνω επίθεση διότι βγάζει το φάκελο της Κύπρου. Το θεωρώ ανόητο όλα αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Δεν θεωρώ τίποτα από όλα αυτά σοβαρά και σωστά. Έχω άποψη για την υπόθεση αυτή. Δεν έχει, ιδεολογικό υπόβαθρο, δεν έχει να πούμε στόχους, έχει μια τυφλή τρομοκρατία με στόχο να τρομοκρατηθούμε εμείς. Έτσι για λέτε. Να περάσουν διάφορα άλλα σχέδια. Έτσι πιστεύετε? Απολύτως ναι. Έτσι είναι, αφού έτσι πιστεύετε. Και θα δικαιωθώ, κύριε Γούδη μου. Πάμε λοιπόν. Στον κύριο Καστομονίτη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είδαμε πριν απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο καθηγητής, ο κύριος Αριβάνης, στον κύριο Γιαννουλάκη. Είναι ο πρώτος άνθρωπος και ο μόνος ουσιαστικά που μέχρι τώρα βγαίνει και λέει ανοιχτά ότι εγώ ανήκα στο παρελθόν και πλέον σε μια ομάδα ε στην Αμερική, την ε Team. Ποια είναι η δράση τελικά της ομάδας ε? Κοιτάξτε, καταρχήν, χωρίς να θέλω να αφισβητήσω τα πτυχία και τις γνώσεις του κυρίου Αριβάνη, να σας πω ότι όλες οι αδελφότητες στα πανεπιστήμια της Αμερικής χρησιμοποιούν γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Πιθανόν έχει χρησιμοποιηθεί για κάποιους χύψη λόγους. Το γεγονός ότι είναι αμυγός η πλειοψηφία Έλληνες σημαίνει κάτι άλλο, δεν θέλω να το υποβαθμίσω. Η δραστηριότητα της ομάδας ε. Από αυτά που γνωρίζω από διάφορους δέχτες. Κάποιοι κάθονται και στο ίδιο τραπέζι με αυτή τη στιγμή με εμένα και κάποια άλλα πράγματα έχω διαβάσει σε βιβλία και κάποιες έρευνες που έχω μιλήσει. Φημολογείται ότι στην πλέον νεότερη μορφή της ο ηγέτης της ομάδας ήταν ο αείμνηστος Γκιόλβας, ο οποίος είχε 160 ευρυσιτεχνίες. Άλλοι λένε 90, άλλοι λένε 160. Πάντως γεγονός είναι ότι σίγουρα αποδεδειγμένα έχει δώσει το σχεδιασμό του αντιεροπορικού Άρτεμις. Τα έχουμε δείξει αυτά. Το οποίο τα έχετε δείξει στην εκπομπή εκεί πέρα μέσα με τα δισεκατομμύρια που είχαν παιχτεί τότε. Στην πλάτη του Γιώργου, που από ό,τι ξέρω πέθανε πάμπτωχος. Υπάρχει και κάποιες άλλες εφευρέσεις. Έχουν βγει κάποιοι άλλοι, λένε κάτι μυθόδη πράγματα ότι υπάρχουν. Ο ίδιος σε συνεντεύξεις του ανακοίνωνε ότι έχει κάποια υπερόπλο, ένα το Μπέβατρον. Έχω φέρει και βιβλίο που το γράφει συγκεκριμένα τη συνέντευξη. Τα έχουμε πει και αυτά. Αυτά είναι δράση. Δεν είναι όπλο, για όνομα του Θεού. Αφήστε με. Μην πάμε στο Μπέβατρον, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Χάνουμε τον δρόμο μας. Χάνουμε τον δρόμο μας. Ένα μικρό σέρν είναι το Μπέβατρον. Και είναι αυτή η κύκλη που έλεγε ο κύριος Ζερμπίλης, τον Καρδαβέλα από πίσω. Σε αυτό εδώ. Πάμε, κύριε Καθημερινή, και μετά ό,τι θέλετε. Λοιπόν, απλώς θέλω να πω το εξής, ότι το έχετε δει.
Όχι, τον Μπέβατρον αυτό είναι επιταχυντή. Γιατί σύμφωνα με τον κύριο Γιόλβα, μία σύμβολα. Σύμφωνα με τον κύριο Γιόλβα, στη συνέντευξή του πότε στο 1992, το έχει κρυμμένο, μία σύμβολα, το βρω ακριβώς το απόσπασμα. Στη συνέντευξή του. Δεν είναι να δοκιμάσει το κρυμμένο. Όχι έτσι. Δεν είναι το θέμα τον Μπέβατρον αυτή, μη το θέμα. Μα εδώ πέρα βγαίνουν άνθρωποι και λένε ότι τα έχουν δει. Παρακαλώ πάρα πολύ, προχωρήστε αυτό που θέλει να πει. Τέλος πάντων, λοιπόν, α πω το εξής. Εγώ το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή και η προσωπική μου άποψη είναι η εξής. Αυτή η ομάδα είναι αυτό που έλεγαν παλιότερα για τη φιλική εταιρεία, η αόρατος αρχή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι ήταν οι ηγέτες στη φιλική εταιρεία, η αόρατος αρχή, και δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Κάποιοι λέγανε ότι ήταν οι ψηλάντες και τέτοια πράγματα κλπ. Το ίδιο ακριβώς με την ομάδα Ε. Όλοι λένε διάφορες συστάσεις ομάδας. Ο Νάσης, Βαρδινογιάννης, εννοείται ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ή ο Βαρδίνος Βαρδινογιάννης, οτιδήποτε άλλο κλπ. Θα με αφήσετε να πω τα ονόματα εγώ και μετά. Λάθος όμως. Αφήστε να μιλήσει, παρακαλώ πάρα πολύ. Το θεωρώ αντιδημοκρατικό, το οποίο δεν είναι και τη ομάδα Ε. Ο καθένας, με συγχωρείτε πάρα πολύ, να καταλάβετε ένα πράγμα όλοι σας, σας παρακαλώ, ότι ο κάθε άνθρωπος που μιλάει σήμερα χρεώνεται αυτά που λέει. Ο καθένας σωστό. Πάντως η ιστορική διάσταση των ομάδων Ε δεν είναι ιδιαίτερα δημοκρατικές. Κύριε Γούδη, θα έρθω τώρα πάλι. Να σου πω, η ομάδα Ε έχει ξεκινήσει από κάποιες εγγραφές που υπάρχουν σε κάποια αγγεία που έλεγε ο Μας Ε. Λοιπόν. Υπάρχει και έχει σταματήσει σήμερα. Για μένα όχι. Όχι. Ορίστε. Προσωπική μου άποψη. Στον κύριο Γιαννουλάκη. Κύριε Γιαννουλάκη. Σε ποιο. Μισό λεπτό. Κύριε Φουράκη. Επιτρέψτε μου λιγάκι να κάνω το ερώτημα. Ένα δεύτερο, κύριε. Προηγουμένως, από την αρχή, μιλάμε συνεχώς για μια ομάδα Ε. Πείτε μου λοιπόν, μπορούμε να μιλάμε για ομάδα με την έννοια των 5, 6, 10 ατόμων. Όχι. Ή είναι κάτι διαφορετικό. Τι συμβαίνει τελικά με αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα θα σας πω. Τα πράγματα που έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια ψάχνοντας και τα πράγματα τα οποία μου έχουν πει κατά καιρούς και τώρα τελευταία πάρα πολύ. Άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται να σχετίζονται με αυτό το δίκτυο. Η λέξη ομάδα Ε έχει μπει στη συζήτηση μέσα από τον κύριο Φουράκη. Ο Φουράκης ήταν αυτός ο οποίος το ονόμασε ομάδα. Δίκτυο λοιπόν ανθρώπων. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για μια ομάδα, ούτε για μια αδελφότητα, ούτε για μια μυστική οργάνωση, ούτε για όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σήμερα που θα μπορούσε να ακουστεί σήμερα, είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου. Ότι μιλάμε για ένα δίκτυο ανθρώπων, το οποίο είναι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και κυρίως στο εξωτερικό. Όπου το δίκτυο αυτό των ανθρώπων είναι σε άλλα του σημεία χαλαρό, σε άλλα του σημεία πιο σκληρό, έχει κάποιο κεντρικό πυρήνα. Και αποτελείται αυτό το δίκτυο από συγκεντρώσεις ανθρώπων. Τι κάνει λοιπόν αυτό το δίκτυο? Αν ονομάσουμε αυτό το δίκτυο ομάδα εντός εισαγωγικών, από υποομάδες. Όπως ακριβώς, φανταστείτε δηλαδή για παράδειγμα, λέω τώρα ένα φανταστικό σενάριο. Ο κ. Καρδαβέλλας, ας πούμε, μαζί με άλλους δημοσιογράφους να σχετίζονται με αυτό το δίκτυο. Αυτοί θα είναι πιο στενά μεταξύ τους σε επαφή με το δίκτυο. Αυτή ομάδα, μια ομάδα αυτό η οποία είναι ένα μικροδίκτυο μέσα σε αυτό, ένα υποδίκτυο που είναι στρατιωτική. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, ότι υπάρχει ένα δίκτυο εντός Ελλάδας και κυρίως εκτός Ελλάδας, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι συναντιούνται, κουβεντιάζουν, προβληματίζονται. Τι κάνουνε? Αυτό προσπαθώ να σας πω. Πέστε μου. Λοιπόν, αυτό το δίκτυο έχει ζώνες επιρροής. Δηλαδή, αν εσείς αυτή τη στιγμή φτιάξετε μια ομάδα δημοσιογράφων έγκριτων, χωρίς να το ξέρουν οι υπόλοιποι, θα έχετε, ας πούμε, μια ζώνη επιρροής στη δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Στα μέσα μαζική ενημέρωση. Στην Αμερική, στην Αγγλία, ή ξέρω πού. Άλλος είναι στις τράπεζες. Ακριβώς. Άλλος λοιπόν, είναι στον πολιτισμό. Αυτό τώρα το δίκτυο, επειδή έχει δραστηριότητα, έχει μια αύρα, μια ατμόσφαιρα, έναν εξωτερικό κύκλο επιρροής. Σε αυτό τον εξωτερικό κύκλο κινούνται επίσης άνθρωποι, οι οποίοι είναι σε επαφή με κάποιους από αυτούς και επηρεάζονται από αυτούς και έχουν κάποια παρεδόση με αυτούς. Με ποιο σκοπό όλα αυτά, κύριε Γιαννουλάκη? Ποιοι είναι οι στόχοι? Ο σκοπός είναι, αυτός που διαφαίνεται τουλάχιστον, εκτός από διάφορους πολύπλοκους σκοπούς που έχουν να κάνουν με τις εκάστοτες συνευρέσεις αυτού του δικτύου, φαίνεται να είναι η υποστήριξη εκ του παρασκηνίου των ελληνικών υποθέσεων, κυρίως σε ζητήματα γνώσεων και σε ζητήματα πάσης φύσεως που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον ελληνισμό, τα ελληνικά ιδεώδη, την Ελλάδα την ίδια, ή ανθρώπους αξιόλογους οι οποίοι θα μπορούσαν να στρατολογηθούν, όπως υπάρχει η λεγόμενη διαρροή εγκεφάλων στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε λοιπόν για μεσίες. Οποιοδήποτε στην Ελλάδα, ακούστε με λίγο, ο οποιοδήποτε στην Ελλάδα είναι αξιόλογος, φεύγει από την Ελλάδα, δεν μένει εδώ πέρα. Εδώ κυρίως βασιλεύουν οι μέτροι πλέον. Μάλιστα. Όλοι έχουν φύγει στο εξωτερικό.
και εντάσσονται ξαφνικά στη δύναμη ξένων χωρών. Να πω κάτι. Μια μεγάλη, αυτό λέγεται διαρροή εγκεφάλων, αν το έχετε ακουστά. Μια μεγάλη δράση που φαίνεται να κάνει αυτό το δίκτυο είναι να υποστηρίζει τους διάφορους Έλληνες που φεύγουν από την Ελλάδα ώστε να παραμένουν στα πλαίσια των ελληνικών επιρροών. Όχι, το πούμε έτσι. Πέστε μου δύο κουβέντες. Εγώ θα συμφωνήσω σε ορισμένα από αυτά τα πράγματα. Και υπάρχουν, μόνο ένα τελευταίο. Γιατί είναι σημαντικό. Για να σας βοηθήσει αυτό που λέτε. Θα με βοηθήσει την άποψή μου. Όχι, να σας πω λίγο κάτι. Έλα, ολοκληρώστε και μετά. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν άνθρωποι που κινούνται σε αυτόν τον εξωτερικό κύκλο που λέγαμε, οι οποίοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες αυτού του δικτύου εν αγνία τους. Επίσης, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς αυτή τη στιγμή, ας πούμε για παράδειγμα, κάνατε ας πούμε μία έρευνα για την Κύπρο, η οποία αποδείχτηκε, όπως την παρακολουθώ εγώ και με τη γνώμη πολλών άλλων ανθρώπων, σημαντική. Σε αυτή την έρευνα, εσείς δεν ανοίξετε το σιρτάρι σας και τα βγάλετε όλα αυτά, με κάποιους ανθρώπους ήρθατε σε επαφή. Κάποιοι σας δώσανε κάποια πράγματα. Θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα, θα μπορούσε αυτή η κύκλη να σας τα δώσανε αυτά τα πράγματα και εσείς αυτή τη στιγμή να συμμετέχετε χωρίς να το ξέρετε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Τον έψιλον. Ακριβώς. Ορίστε. Εγώ απρόσθετα θα πω το εξής, αν και το τελευταίο με βοήθησε όντως. Είδατε πώς είσαι. Ναι. Επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Από το 70 και μετά, δεν θα ήθελα να πάω πιο πίσω, από το 70 και μετά. Έχουν γίνει πάνδυνα στην Ελλάδα. Εγώ είμαι γεννημένος στο 73. Από το 73 και μετά να το πούμε. Έχει γίνει Κύπρο, έχει γίνει τα Ίμια, έχουν γίνει καταστροφές, έχουν γίνει σεισμοί, έχουν γίνει υποτίθεται ότι είναι. Και αυτά. Πού είναι η επίδραση? Η επίδραση της ομάδας, πού είναι? Μάλιστα. Υποτίθεται ότι ζούμε αυτή τη στιγμή, η γενιά η δικιά μου, από το 73 και μετά, ζει με το φόβο ότι κάποια στιγμή θα μας κάνει πόλεμο η Τουρκία. Ναι, μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει υποστεί. Ναι, υποτίθεται ότι η Έψιλον σταματάει τους Τούρκους. Δεν έχει. Δεν μπορώ να το ψεύσω αυτό το πράγμα. Ελλάδα, έχουμε ακούσει συζητήσεις από τους κύκλους που λένε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα, αν δεν υπήρχε αυτό το δίκτυο. Έχουμε συζητήσει ότι οι Σύριοι, άμα κάνουν τίποτα, οι Σύριοι και οι Κούρδοι θα τους φάνε τους Τούρκους. Από τη μια. Και πάμε σε πράγματα τα οποία πλέον είναι στο φανταστικό. Δεν έχει γίνει καμία. Μια στιγμή, κύριε Γιαννουλάκη. Δεν έχει γίνει καμία επέμβαση. Μα δεν είναι μόνοι τους κύριοι στο σκηνικό που λέτε. Με ποιο σκηνικό? Υποτίθεται ότι είναι υπερδύναμη και ότι θα κάνει τα πάντα. Δεν είναι απολύτω αυτά. Μιλάμε. Μα αυτά που έχουν υποθεί. Όχι, δεν είναι το Justice League. Δεν είναι ο Captain America. Ακούω ονόματα. Ο κύριος Φουράκης είπε ονόματα στην προηγούμενη εκπομπή, τα οποία είναι παγκοσμίως άγνωστα. Συγγνώμη, να διορθώσω κάτι. Περιμένω να δω κάτι. Κύριε Καστομονίτη, με συγχωρείτε. Να πω επ' αυτού με αυτή την αφορμή, επειδή αναφέρθηκε ένα όνομα χαρακτηριστικό την πρώτη φορά και δεν φοβόμαστε να το πούμε εδώ πέρα, έτσι, γιατί ακούστηκε. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε το όνομα Ρωσολύμος. Λοιπόν, αυτό το άτομο υπάρχει. Ναι, δεν είπα ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει μια ολόκληρη γενεαλογική σχέση του, την οποία την έχω εδώ μπροστά. Δεν αμφισβήτησα ότι είναι φαντάσματα. Λέω απλά ότι αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν. Δεν ξέρω αν έχουν σχέση ή δεν έχουν, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Θέλω να πω ότι δεν έχω δει μια παρέμβαση. Αυτό θέλω. Επειδή έχω δει κάποια άλλα πράγματα. Έχω δει κάποια άλλα πράγματα. Επειδή καθορίζω εγώ τα πράγματα, δεν θα ακουστούν ονόματα σε αυτήν την εκπομπή. Δεν είπα για ονόματα. Ορίστε. Πριν πω επ' αυτού κάτι, επειδή ετέθη το θέμα ότι η Ελλάδα μέχρι στιγμή δεν έχει υποστεί κάτι σημαντικό. Ενδεχομένως στο μέλλον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές ενδεχομένως δεν χρειάζεται να παρέμβουν, διότι παρεμβαίνει ο Θεός της Ελλάδος. Να σας θυμίσω ότι και οι 13 κομμάντο των ημείων που πάτησαν το πόδι τους εκεί δεν υπάρχουν πλέον. Είμαι γνώστος. Εξεράγει αυτά τα είδατε στον αθέα τον κόσμο, δεν τα λέτε. Εξεράγει το ελικόπτερό τους των 10. Και εσείς στον αθέα τον κόσμο πού τα μάθατε άραγε? Από κάποιους μεταξύ σας. Οι δύο σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα και ο αξιωματικός τους μαχαιρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Προφανώς ο Θεός της Ελλάδος ήταν η Θεοδικία, αλλά αυτό το σύμβολο των ε που χρησιμοποιείται είναι τον 3 ε, είναι το 3 και το ε, όμως το αναστρέψετε κάνει το θ, είναι ο Θεός. Ο οποίος. Παρακαλώ πάρα πολύ να πάμε σε επόμενες κάρτες για μια να λέξη να μόνο. Να μια λέξη. Έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολύ και δεν έχουμε δει το υλικό που έχουμε και είναι κρίμα. Μια λέξη. Ορίστε, μια λέξη. Για τους κομμάντο. Ναι. Αν βγει ο κύριος Βασιλακόπουλος. Βασιλικόπουλος. Βασιλικόπουλος, είναι αρχηγός της ΧΥΠ. Να μας πει πόσες μέρες νωρίτερα πήγε στον κύριο Σιμίτη ως πρωθυπουργό να του πει για τα Ίμια. Και ποιοι τι το είπανε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, τι θέλετε να πούμε τώρα. Κάνω μια έρευνα για τα Ίμια, θα το δείτε στον αθέατο κόσμο σε περίπου 2-3 εβδομάδες. Πάμε στις επόμενες παρακαλώ κάρτες αυτής της διακήρυξης που έφτασε στα χέρια μας με αυτό το έμβλημα που βλέπετε, που εγώ της δίνω κάποια σημασία. Λοιπόν, ένα άλλο σημείο είναι το εξής. Λένε αυτοί, η αποκάλυψη του ονόματος της Έψιλον στο ευρύ κοινό είναι αλήθεια ότι έγινε από τον ερευνητή συγγραφέα Γιάννη Φουράκη. Σταδιακά έφταναν στα χέρια του κωδικοποιημένα έγγραφα που έφεραν το έμβλημα του
τρίτου δελφικού ε της γεωμαγνητικής πύλης. Η επιλογή του έγινε για διάφορους λόγους, εννοεί του κ. Φουράκη, που δεν είναι επί της παρουσίας να συζητηθούν. Λόγω όμως του ότι δεν κάλυψε την υποχρεωτική απέτηση της απόλυτης εχεμήθειας και μυστικότητας, καθώς και εξαιτίας των συζητήσεών του για την ε σε άτομα που ουδεμία σχέση έχουν με αυτήν, δεν μύθηκε στο εποπτικό επίπεδο και ότι επιβλήθηκαν κυρώσεις. Σήμερα ο ίδιος κινείται απλά και υπό επιτήρηση. Στο πρώτο, χαμηλότερο επίπεδο της πυραμίδας των ε. Αυτό είναι ένα σημείο από την διακήρυξη που μου ήρθε σε μένα. Κύριε Φουράκη, είπατε πολλά φαίνεται και σας κατεβάσανε κάτω. Το αρνήθηκα εγώ αυτό το πράγμα. Το δέχεστε λοιπόν. Ότι σας κατεβάσανε σε επίπεδο, διότι είπατε πολλά. Δεν έπρεπε να πείτε πολλά. Ναι, σωστό. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο επόμενο παρακαλώ, γιατί σήμερα μια ενδιαφέρουσα ροδιά. Το επόμενο σημείο είναι από την διακήρυξη αυτή. Η ε έχει ως προτεραιότητα να αφυπνίσει τα λαϊκά στρώματα ώστε να μην εφησυχάζουν και να μην σταματούν να εργάζονται για το προσωπικό τους καλό, αλλά και για το συνολικό καλό της ανθρωπότητας. Κανείς δεν πρέπει να περιμένει την ε να τον σώσει με τα υποτιθέμενα διαστημόπλια της. Δεν πρέπει να περιμένει οντότητες από το διάστημα ή υπερκόσμιους σωτήρες. Αλλά η δική του συμμετοχή στην αντίσταση και αντίδραση στα δρόμενα θα είναι αυτή που θα του δώσει τη λύτρωση. Η ε αποκαλύπτεται μόνο σε εκείνους που έχουν φτάσει στο απαραίτητο επίπεδο για να την αντικρίσουν στην αληθινή της διάσταση, δεν επιθυμεί οπαδούς και υποχείρια, αλλά άξιους, ελεύθερους και ανεξάρτητους αδελφούς συμπολεμιστές. Με λίγα λόγια, μας λένε τα εξής πράγματα αυτοί που μας τα στείλανε. Ο κύριος Φουράκης έπεσε... Είναι κακό παιδί. Σε λάθος, άρα λοιπόν... Σε ολισθήματα. Σε ολισθήματα και τον έχουμε χαμηλώσει, που σημαίνει ότι ο κύριος Φουράκης είχε επαφή μαζί τους. Και το άλλο είναι αυτό το τελευταίο που λέει κάποια πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και αυτά τα σημαντικά πράγματα είναι αυτά που θα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Λοιπόν, προσπαθούμε, κινούμενοι έτσι λιγάκι στο σκοτάδι και στο θολό, να ανακαλύψουμε τι γίνεται με την ομάδα ε. Είναι μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη ολόκληρη στο θέμα αυτό. Γιατί θεωρώ ότι εμείς έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας δείξουμε ό,τι συμβαίνει γύρω από το θέμα. Διότι δυστυχώς έχουν αρχίσει να γίνονται διάφορες κινητοποιήσεις περίεργες. Δημιουργίας πολιτικού κόμματος, κάποιων συναντήσεων, εράνων, ακούω κάτι περίεργα πράγματα. Που εμένα μου δημιουργούν την αίσθηση ότι κάποιοι ίσως θέλουν να εκμεταλλευτούν την ιστορία αυτή. Και πάμε τώρα στο Ρεόκαστρο. Πάμε μέχρι το Ρεόκαστρο, εκεί πέρα λοιπόν που φαίνεται να υπάρχει μια άλλη κινητικότητα. Σας υπενθυμίζουμε ότι όσα ακούτε και όσα βεβαίως βλέπετε, εσείς κρατάτε αυτά που θέλετε εσείς και βεβαίως όλα τα αποδεικτικά στοιχεία είναι στη διάθεσή σας. Εκεί λοιπόν στο Ρεόκαστρο έχει δημιουργηθεί ένας ναός. Γίνονται ακόμη και τελετές γάμου. Παρακολουθήστε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα και βγάλετε λοιπόν τα δικά σας συμπεράσματα. Κύριε Κακογεριού, ποιος και πότε οργάνωσε την ομάδα ε που και εσείς ανήκετε? Την οργάνωσα εγώ μαζί με ορισμένα εξέχοντα πρόσωπα στη Γερμανία, δεν θέλω να φέρω τώρα τα ονόματά τους, το 1962 για πρώτη φορά ως μία κοινότητα Ελλήνων, γι' αυτό χρησιμοποιούν και το ε, Hellenen Gemeinde ή Hellenen Verein, έτσι λεγότανε, με το ε στο μέσο, που για μας σήμαινε το αρχικό γράμμα των Ελλήνων. Ομάδα Ελλήνων. Μάλιστα. Από τότε, ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας? Οι στόχοι της ομάδας ήταν η σωστή ιστορική ενημέρωση των Ελλήνων και των Ευρωπαίων σχετικά με την ρίζα του ελληνισμού. Όταν ήρθα εγώ στην Ελλάδα το 1999, κατευθείαν επισημοποίησα εδώ
την ομάδα που είχα εκεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, mm-hmm. ναι, το 1999. Για ποιο λόγο χτίσατε το ναό και τι ακριβώς κάνετε στο ναό? Το ναό τον χτίσαμε διότι νομίζω, εγώ όπως και οι άλλοι συνεργάτες μου, έχουμε μια ηθική υποχρέωση απέναντι στους προγόνους μας, τους οποίους τις έχουμε αρκετά ξεχάσει. Θέλαμε λοιπόν να κάνουμε κάτι για αυτούς, μια θυσία. Θέλαμε να έχουμε μια δικιά τους γωνιά, όπως το γράφω μέσα σε ένα όνειρό μου. Παρουσιάστηκε η Θεά Αθηνά και μου το ζήτησε αυτό το πράγμα. Γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις? Ασφαλώς. Κάποιες τελετές? Έχουμε προγραμματίσει αρκετά πράγματα. Εκδηλώσεις, διάφορες γιορτές, όπως έκαναν οι αρχαίοι προγονείς μας. Τιμάμε τους ήρωες, τους και θεούς, αλλά και διάφορα σύμβολα. Γίνονται και κάποιες τελετές, κύριε Κακογυρίου? Ασφαλώς. Όπως? Ονοματοδοσίες και γάμοι. Προσπαθούμε, ψάχνουμε και πλησιάζουμε όσο όλο και περισσότερο κοντά στα μυστήρια και στις τελετές των αρχαίων προγόνων μας. Μου κάνει εντύπωση το εξής, ότι όλοι θεωρούν ότι η ομάδα Ε είναι μυστική, οι άνθρωποι που συμμετέχουν. Αυτό που μου λέτε τώρα, ότι είναι τόσο απλό, ότι εγώ το ίδρυσα το 1962 στη Γερμανία, είναι, δηλαδή απλουστεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Κοιτάξτε, η ομάδα Ε, αν είναι κρυφή, δεν προσφέρει τίποτα στην κοινωνία των ανθρώπων και μάλιστα στην κοινωνία του ελληνισμού. Του ελληνισμού. Τι θα προσφέρει αν είναι κρυφή? Η ομάδα Ε, το συγκρότημα αυτό των ανθρώπων, θα πρέπει να είναι μέσα στις μάζες της κοινωνίας. Της κοινωνίας για να μπορέσει να προσφέρει και κοινωνικό έργο, αλλά περισσότερο να προσφέρει ιστορική ενημέρωση. Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης της ομάδας? Εμείς οι ίδιοι. Και οι συνδρομές, τίποτα άλλο. Κανένας δεν μας έχει βοηθήσει. Ποιοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της ομάδας Ε? Το ποιοι, ασφαλώς θέλετε να ακούσετε ονόματα. Ναι. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Γιατί? Μπορεί οι άνθρωποι να μην θέλουν. Δεν είναι μυστικό καθόλου. Αλλά είναι καθαρά σεβασμός προς τα πρόσωπα που μου ζητάτε. Μπορεί όμως, υπάρχουν στο δικαστήριο. Και πόσα μέλη έχει η ομάδα σας? 200 μέλη. Έχει αναγγελθεί ότι την Άνοιξη θα αποκαλυφθεί ομάδα Ε. Δεν αποκαλύφθηκε ακόμα. Χρόνια την ακούω εγώ στη τηλεοράση και για να είμαι ειλικρινής, όταν τα ακούω γελάω. Ποια ομάδα Ε θα αποκαλυφθεί? Από πού θα έρθουμε? Από το Σύριο? Από τον Άρη? Τόσα χρόνια τι έχουνε κάνει? Δεν έπρεπε κάποτε να πατήσουν και αυτοί στο έδαφος, όποιοι και να είναι? Εμείς πατάμε στο χώμα. Πατάμε γερά και κάνουμε έργα. Ήρθανε και εδώ μερικοί από αυτούς. Ναι, ο κύριος Φουράκης ήρθε εδώ, εδώ καθόταν. Δεν ανάφερε τίποτα. Ήρθε μαζί με δύο κυρίους, ευγενέστατος, εντάξει, και απήλθε. Δεν ανάφερε όμως ποτέ τίποτα. Μετά πήγε και έγραψε κάτι που δεν έπρεπε. Εγώ δουλεύω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε ποιος είναι αρχηγός, ούτε αν αποκαλυφθεί ποτέ, διότι δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ. Για μένα δεν υπάρχουν. Για μένα η πράξη μετράει. Το θέμα λοιπόν του επόμενου Σαββάτου έχει να κάνει με το ταξίδι στα άστρα. Έτσι λοιπόν μπορείτε και εσείς να γίνετε ταξιδιώτες στο διάστημα μέσα από τις επιστημονικές έρευνες και να γνωρίσετε τα ξεχωριστά παιδιά του κόσμου μας, τα παιδιά genius ή αλλιώς ιδιοφύειες. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210-57-07-900 και από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-57-08-45 και 852. Αλλιώς στείλτε ένα fax στο νούμερο 210-57-07-900.
9.55 και στο email piles@alter.gr. 8 βεβαίως μεγάλα δώρα περιμένουν εσάς που θα είστε εδώ κοντά μας στο στούντιο από κοντά. Και για εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή αυτή από το σπίτι, έχουμε δύο mini laptop για να συνδέσετε όπου και αν βρίσκεστε με το ίντερνετ. Έτσι λοιπόν, για να συμμετέχετε στην κλήρωση αυτή, στέλνετε την λέξη πύλη, αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και το αποστέλλετε στο νούμερο 54010. Δύο mini laptop για εσάς, στο 54010 ένα μήνυμα. Λοιπόν, μετά από το βίντεο που είδατε, πολύ ενδιαφέρον, μόνο που δεν συγκράτησα. Ένα λεπτό, κύριε Γουδί, μπορώ να μιλήσω και να μην διακόπτετε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ακούσω την άποψή σας. Θέλω να πω δύο κουβέντες. Που θα έχουν τον χορό του Καρναβαλιού. Θέλω να πω δύο κουβέντες, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι έτσι. Μετά από το βίντεο που είδατε, γιατί είπαμε θα τα δείξουμε όλα σήμερα, από την άποψη ότι όλα αυτά είναι τίποτα, ένα παραμύθι, μέχρι την άποψη ότι μπορεί να έχουν έρθει και από το διάστημα. Μεσολαβούν διάφορες απόψεις. Θέλω να πω ότι κάνουμε αυτή την εκπομπή διότι είδατε ότι έχουν αρχίσει να δημιουργούνται διάφορες παράπλευρες ιστορίες. Εγώ είμαι η ομάδα Έψιλον, έχω αυτό το κτίριο, κάνω τελετές, γάμους. Όχι εγώ είμαι η ομάδα Έψιλον που είμαι ερευνητής κλπ. Κλπ. Όχι εγώ είμαι η ομάδα Έψιλον που θα βγει την άνοιξη καλοκαίρι και θα εμφανιστεί να πούμε και θα πει σε έναν χώρο συγκεκριμένο της Θεσσαλονίκης εμείς είμαστε. Και πάει λέγοντας. Αυτή η ιστορία λοιπόν κάποια πρέπει να τελειώσει. Διότι και γελιοποιεί όλο το θέμα, το κάνει γραφικό, και εγώ νιώθω άσχημα, διότι εννοείται ότι ασχολούμαι με μια υπόθεση η οποία μπορεί να είναι γελία. Και εάν υπάρχει πράγματι όλο αυτό το ιδεολόγημα που λέγεται ομάδα Ε, όπως την περιγράφουν κάποιοι από τους καλεσμένους μας, θα έλεγα ότι είναι κρίμα να καταστρέφεται και να γελιοποιείται με διάφορους. Με διάφορα άλλα πράγματα που ακούγονται, όπως σας είπα λίγο πριν, ότι είναι διαστημάνθρωποι ή ότι είναι να πούμε κάπου σε έναν χώρο που μαζεύονται και κάνουν τελετές ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα της σημερινής εκπομπής και γι' αυτό την κάνουμε. Διότι έχει φτάσει το πράγμα σε ένα τέτοιο σημείο και στην Ελλάδα δυστυχώς γίνεται συνήθως αυτό. Ό,τι πάει να γίνει ωραίο καταστρέφεται από εμάς τους ίδιους. Διότι πάει να γίνει αυτό. Εάν υπάρχει ομάδα Ε, έτσι όμως μας περιγράφει ο κ. Γιαννουλάκης ή ο κ. Γούδης ή ο κύριος Φουράκης ή ο κύριος Κασταμονίτης, εάν υπάρχει έτσι η ομάδα Ε, είναι αποδεκτή, μακάρι να υπάρχει, κάποιοι Έλληνες που ασχολούνται με τη χώρα τους. Εγώ δεν είπα σε διάφορα τίποτε. Κέντρα εξουσίας. Αν είναι όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είμαι απέναντί τους. Ορίστε. Ορίστε. Όμως όλο αυτό, κύριε Χαρδαβέλα, είναι και λογικό και αναπόφευκτο. Το ξέρουμε. Παίρνουμε ένα πετραδάκι, το πετάμε μέσα σε μία λίμνη. Σκάει το πετραδάκι μέσα στη λίμνη, είναι το κύριο γεγονός και δημιουργεί ομόκεντρους κύκλους, ναι. Κυματισμούς που απλώνονται σε όλη τη λίμνη. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποια στιγμή την πραγματικότητα και την αλήθεια αυτής της ιστορίας από όλα αυτά τα παράπλευρα που φυσικά ακούγονται και που λέγονται. Στο παράδειγμα που είπα, αναζητούμε τον μπλουμ, όχι τον κυματισμό. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το μόνο. Ορίστε, κύριε Γούδη, ένα λεπτό. Ναι, η συνέχεια ιστορική, αν θέλετε να το ακούσετε, της ομάδος Ε και της Εθνικής Εταιρείας, ήταν τις αρχές δεκαετίας του 30, από το 1927, τα τρία Ε. Αυτά είναι ορισμένα σημεία της ελληνικής ιστορίας που μπορεί να μην ηχούν και πολύ ευχάριστα σήμερα, διότι το 3 Ε ήταν πρακτικά εθνικοσοσιαλιστικών τάσεων. Η παρέμβασή τους όμως κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής απεσόβησε ένα δημοψήφισμα των Βουλγάρων το 1943, όπου ήταν κατεχόμενη η Ανατολική Μακεδονία από τους Βουλγάρους. Στη συνέχεια όλοι αυτοί δημιούργησαν μια κυβέρνηση στην Αυστρία. Μιλάμε για περίπου 3.000 Έλληνες. Πολλοί εξ αυτών ήταν μετέπειτα ακαδημαϊκοί, επιστήμονες. Ο Κοκκινάκης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος στο εξοπλιστικό πρόγραμμα του Μέσερσμιτ και ο εφευρέτης του Μέσερσμιτ 262, εξαφανίστηκαν με το τέλος του πολέμου. Μην πούμε σε λεπτομέρειες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υποβρύχια φύγανε και πήγανε στην Αργεντινή. Διότι και τότε υπήρχαν οι ομόκεντρικοί κύκλοι που λέγαμε. Και μπορούσαν ο καθένας να εκμεταλλευτεί. Περιμένετε να δείτε την ιστορική συνέχεια αυτών των. Ναι, αλλά μην μπαίνουμε σε όλες τις λεπτομέρειες. Τα υποβρύχια που πήγαν στην Αργεντινή. Εμείς η έρευνα που κάνουμε δεν είναι λεπτομέρεια τη λεπτομέρεια. Είναι λεπτομέρεια.
έφυγαν άνθρωποι στην Αργεντινή και όταν ψάξετε τη συνέχεια της υποθέσεως των Ε, κάπου η Αργεντινή εμπλέκεται. Όντως εμπλέκεται όπλα, δεν σημαίνει ότι εμπλέκεται με τους διαφυλώτες Ναζί. Αυτά τα ακούσατε, τα άλλα που ψάχνετε... Υπάρχει ελληνισμός της Αργεντινής. Τα άλλα που ψάχνετε δεν πρόκειται να τα ακούσετε. Γιατί, θα τα ακούσετε κύριε μόνο Γούδη όταν μου, γίνουν ιστορικά στοιχεία. Γιατί κύριε Γούδη μου διότι δεν πρόκειται να τα ακούσουμε. Εάν είναι αυτές είναι οι οργανώσεις σοβαρές, ασφαλώς. Είναι κρυφά. Ασφαλώς. Μάλιστα, ορίστε. Πάμε παρακάτω. Κύριε Φουράκη, όμως το βίντεο που προηγήθηκε είδαμε τον κύριο Κακογεωργίου να λέει ότι γνωρίζετε για αυτή την ομάδα και ότι μάλιστα τους έχετε επισκεφθεί και στο χώρο τους. Εγώ, όπως ξέρετε, πράγματι πήγα, είναι ένας ευγενέστατος άνθρωπος. Μια χαρά άνθρωπος είναι. Δεν είναι πολύ κύριος. Όμως, στην ιστοσελίδα του, την επίσημη, και αν την ξαναδείξετε τώρα στο λαβαρό του, δεν λέει ομάδα Ε, λέει ομάδα Ε σε εισαγωγικά Ελλήνων. Και είναι ομάδα Ε Ελλήνων ή ομάδα Εθελοντών Ελλήνων. Αμφισβητεί όμως ότι υπάρχει ομάδα Ε που μας λέτε εσείς. Αμφισβητεί όμως ότι υπάρχει ομάδα Ε που μας λέτε εσείς. Αυτό θέμα είναι δικαίωμά του. Το θέμα είναι, κύριε Φουράκη, αν είναι η ονομασία το πρόβλημα ή τελικά ο σκοπός και η δράση των ανθρώπων. Έχει σχέση. Γιατί με συγχωρείτε, αν πάω και εγώ και δηλώσω αύριο ότι είμαι αστροναύτης και πάρω μια βούλα και άφημη που λέει ο λόγος, αυτό σημαίνει ότι έχω γίνει κιόλας αστροναύτης. Δηλαδή το θέμα είναι μόνο η τυπική ονομασία ενός πράγματος. Και σαφώς, διότι θυμόσαστε, το επαναλαμβάνω, ότι σας είπα ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα στο να παρουσιαστεί επισήμως. Εάν πράγματι ο κύριος Κακογεωργίου έχει κάνει στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σύλλογο με την επωνομασία. Συγγνώμη, δεν έχει κάνει. Είναι έψιλο σκέτο. Και λέει ότι ιδρύθηκε το 1962 στη Γερμανία και στη Θεσσαλονίκη το έφερε το 1991. Ενώ το 1994. 97. Αν δεν κάνω λάθος, 97. Όχι, 91 είπε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Να ερευνούμε τι έκανε ένας άνθρωπος που είναι παρόν. Τέρμα. Αυτά που είπε, αναλαμβάνει την ευθύνη. Και είτε λέει αλήθεια, είτε δεν λέει αλήθεια. Με αυτά που έχω εγώ υπόψη μου. Έτσι. Το θέμα είναι το εξής. Εσείς πήγατε εκεί πέρα. Ναι. Λέει, κάτσε εδώ πέρα δίπλα. Ναι, σωστό. Τι είναι αυτή η ιστορία. Κατά την άποψή σας, όχι ανάπτυξη του κύριου Κακογεωργίου, για εσάς. Κατά την άποψή μου, είναι ένας ναός, ανεξάρτητα αν μου άρεσε ή όχι ως δημιουργήμα καλλιτεχνικό ή αισθητικό, ένας τεράστιος χώρος. Ένας ναός, τι ναός. Έχουν χτίσει ένα ναό, έχει κάνει ο άνθρωπος και κάνει τελετές διάφορες. Καταλάβατε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει, τώρα θα αρχίσω πάλι να φωνάζω. Δεν μπορούμε να πούμε εν ονόματι της ύπαρξης μιας ομάδας, ενός δικτύου, μιας οργάνωσης, όπως θέλετε πέστε την, μιας εταιρείας που λέγεται Ε, να κάνουμε ναούς, να κάνουμε συναντήσεις μυστικές και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό λέω τόση είναι ώρα. Κτήμα δικό του, είναι τεράστιο κτήμα ιδιοκτησίας του ο και κάνει ό,τι αυτό, θέλει. Αυτό που θέλει κάνει και καλά το κάνει. Εγώ άλλο λέω τόση ώρα, ότι πίσω από την ομάδα Ε υπάρχει μια διαδικασία και κάποιες ενέργειες και κάποια δραστηριότητα. Μιλάτε για τη συγκεκριμένη. Καμία σχέση μιλάτε δεν έχουν με την ιδέα των Ε. Μιλάτε για τη συγκεκριμένη. Μιλάω για πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη. Η συγκεκριμένη έχει αυτό την αποστολή. Μα σε λίγο θα ακούσετε ότι γίνονται και έρανοι για την ομάδα Ε. Γίνονται. Γίνονται. Βεβαίως γίνονται. Για την ομάδα Ε. Βεβαίως. Και όχι μόνο έρανοι, αλλά ζητώνται και αυτοκίνητα παλιά. Μοτοσυγκρέτες παλιά. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη απάτη. Τότε. Δημοσιευμένο σε περιοδικά. Δυο λεφτά. Αυτό, δηλαδή, το κάνει η ομάδα Ε. Όχι. Κάποιοι που καπηλεύονται. Υπάρχει καταχώρηση. Μισό λεπτό λίγο. Στο τρίτο μάτι, κατ' επανάληψη, υπάρχει καταχώρηση που ζητώνται να βοηθήσουν τις έρευνες και να δώσουν παλιά αυτοκίνητα, μοτοσυγκρέτες παλιά σκάφια. Και τελικά ο ίδιος που κάνει αυτή την καταχώρηση, έχει μάντρα που πουλάει τέτοια. Παλιά νικητή. Τι λέτε τώρα, δηλαδή. Πάρα πολύ. Θα το λέω. Ξέρω, εντάξει. Τι είναι αυτά που λέτε. Για δεν τα λέτε. Δύο λεφτά. Εγώ πήγα στο Las Vegas. Δύο λεφτά. Εγώ πήγα στο Las Vegas και ήταν γεμάτο ο Elvis Presley. Δύο λεφτά, δύο λεφτά, δύο λεφτά. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είναι τώρα για πλάκα ιστορία. Δεν είναι πλάκα. Δεν είναι πλάκα. Φυσιολογικό είναι. Δεν είναι πλάκα ιστορία και να γελάμε έτσι. Δεν είναι πλάκα να γελάμε τώρα. Το φεδρό της υπόθεσης είναι ότι... Εάν οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα, κάποιοι άνθρωποι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να πούνε, τι να πούνε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχω αρχίσει δηλαδή και θυμώνω πάρα πολύ. Ήρεμα. Όχι καθόλου ήρεμα.
Ήρεμα. Εάν κάποιοι άνθρωποι. Ναι. Διότι εκεί πέρα μπαίνει και η δική μας ευθύνη, κύριε Φουράκη, γι' αυτό με βλέπετε έτσι. Δεν μπορεί εγώ να έχω κάνει μέχρι τώρα 10 εκπομπές για την ομάδα ΕΕ και ξαφνικά να ακούω σήμερα ότι κάποιοι άνθρωποι καπηλεύονται αυτήν την ιστορία, την εκμεταλλεύονται, διότι η δύναμη της τηλεόρασης είναι τεράστια. Ναι. Όταν ακούνε λοιπόν από μια εκπομπή σαν τη δική μας ότι ο Χαρδαβέρας με τους συνεργάτες του κάνει εκπομπές για την ομάδα ΕΕ, σαν υπαρκτό ή αναζητούμενο μια οργάνωση, μια εταιρεία. Πάει ο άλλος και λέει: δώστε μου αυτοκίνητα και δώστε μου λεφτά να στηρίξουμε την οργάνωση. Εκεί πέρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πρέπει να τους πάρω και να τους κλείσω το κονδύλο. Μισό το δίκτυο. Διότι είναι απατεώνες. Το δίκτυο για το οποίο μιλάμε εδώ το ξεκαθαρίσουμε. Το ξεκαθαρίζουμε. Πρώτα απ' όλα έχουν προϋπολογισμό. Το δίκτυο για το οποίο μιλάμε εδώ. Το δίκτυο για το οποίο μιλάμε εδώ δίνει λεφτά. Δεν παίρνει λεφτά από κανέναν. Ακριβώς. Δηλαδή, οποιοδήποτε ζητήσει έστω και μία δραχμή για λογαριασμό οποιοδήποτε ζητήματος συζητιέται στα περιοδικά, στις τηλεοράσεις κλπ. Σε σχέση με αυτό το πράγμα, είναι απατεώνας με αλφα κεφαλαίο. Το δίκτυο για το οποίο μιλάμε, όπως εγώ έχω καταλάβει 15 χρόνια που το ψάχνω, 16-17 σχεδόν. Λοιπόν, και από τους ανθρώπους που έχω συναντήσει και έχω δει και έχω καταλάβει ορισμένα πράγματα, βλέπω ότι δεν έχει την παραμικρή ανάγκη χρημάτων, ούτε υπάρχει αυτή η φάση. Το αντιθέτως, διαβλέπουμε ότι χρηματοδοτούν καταστάσεις. Όχι ότι ζητάνε οι ίδιοι χρήματα. Λέγεται. Σας έδειξα. Ένα λεπτό. Κύριε Χρυσταμονίδη, μιλάει. Η συγκεκριμένη καταχώρηση, επειδή την ξέρω και επειδή είναι χρόνια επαναλαμβανόμενη στο περιοδικό και πληρώνεται το περιοδικό, επειδή συγγράφω και στο τρίτο μάτι, είναι από ένα συγκεκριμένο group, το οποίο δεν θέλω να ονοματίσω, γιατί δεν είναι κανένα παρόντο τα λοιπά, το οποίο πράγματι ζητάει. Από τα συγκεκριμένα πράγματα που είπε ο κύριος Φουράκης, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος που είναι πίσω από αυτή την ομάδα έχει μάντρα αυτοκίνητα κλπ. Ζητάει πάντως παλιά αυτοκίνητα και οτιδήποτε άλλο κλπ. Με σκοπό κάποιες εκδρομές, εξερευνήσεις σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Αυτό ισχύει όντως. Μπορώ να σας πιστοποιήσω ότι αυτή η καταχώρηση. Παρακαλώ πάρα πολύ, μου δίνετε αυτό το περιοδικό, γιατί θα το ερευνήσουμε. Εγώ θέλω να το βρω. Να το βγάλω. Όχι. Φέρετε αυτοκίνητα, φέρετε λεφτά, κάνουμε εκδρομές. Κονομάμε με λίγα λόγια, για να σου το πω έτσι. Συγγνώμη. Δεν είναι. Λοιπόν, είναι να... ο επίσημος εκπρόσωπος της ομάδας ΕΕ. Έχει αυτός. Βγει στην εκπομπή σας κατά επανάληψη. Ποιος λοιπόν, είναι αυτός? Ο κύριος Πάλμος. Ένα λεπτό. Εγώ δεν ήθελα να πω. Αυτό είναι μια. Ένα λεπτό. Αυτό είναι μια παλιά. Ένα λεπτό. Ναι. Από κάποια στιγμή και μετά. Είπαμε. Παρόλο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πολύ, διότι τώρα. Από κάποια στιγμή και μετά, εγώ σταμάτησα. Είχα φέρει τον κύριο Πάλμο δύο φορές εδώ. Σταμάτησα να τον φέρνω για δύο λόγους. Ο ένας είναι, στην τελευταία του εμφάνιση πριν από τρία χρόνια, τέσσερα. Παραπάνω, είναι πέντε. Πέντε χρόνια είναι. Στο αθέατο κόσμο. Είπε, εγώ είμαι ο επίσημος εκπρόσωπος για τα ΜΜΕ της ομάδας ΕΕ. Το είπε. Ναι, ναι, βεβαίως. Εν συνεχεία έμαθα ότι διαχέει μέσα από blogs πράγματα εναντίον μας. Και μικρά κανάλια. Επειδή εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα και επειδή υπάρχω διότι είμαι πάρα πολύ καθαρός και σε τέτοιες περιπτώσεις παρεμβαίνω άμεσα, όπως τώρα, διότι εγώ ειλικρινά δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η καταχώρηση. Το ακούω πρώτη φορά. Ναι. Εγώ λοιπόν σας λέω δημόσια και δεσμεύομαι ότι θα πάρω τώρα όλη αυτή την ιστορία, θα βρω ποιος ζήτησε πίσω από όλη την ιστορία, θα βρω ποιος κονομάει από αυτή την ιστορία, θα βρω τι λεφτά κερδίζουν και πού πάνε τα λεφτά αυτά. Και θα τους εκθέσουμε. Και θα τα πάω και στον εισαγγελέα να τους πιάσει. Διότι αυτό είναι μία απάτη για μένα. Όχι, δεν θέλω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν χρειάζομαι αυτό όλο το πράγμα. Είμαι συγκεκριμένος. Γι' αυτό και μιλάτε από την αρχή της εκπομπής ότι είμαι αρπαγμένος. Διότι έχω ακούσει πολλά τέτοια πράγματα. Και ακόμα. Και διότι πραγματικά αυτή η ιστορία με την ομάδα ΕΕ, που εγώ την αντιμετώπισα με πολύ ανοιχτή καρδιά και την προβάλλω και την πρόβαλα με πολύ καλή διάθεση, βλέπω ότι παίρνει δρόμους βρώμικους. Να βγάλουν λεφτά, να κάνουν τελετές,
να κάνουν πολιτικό κόμμα. Εράνους κάνουν πολιτικό κόμμα. Να κάνουν εράνους και διάφορες ιστορίες. Εκεί πέρα λοιπόν είμαστε απέναντι. Είμαστε σε πόλεμο. Δεν θα γλιτώσει κανείς από την πλευρά μου. Έχω τη δυνατότητα να τα ερευνήσω όλα αυτά, να τα μάθω, να μάθω ονόματα, να μάθω τα πάντα και να πάμε στον εισαγγελέα. Τελειωμένη ιστορία. Να πω και κάτι εδώ πέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Δεν θα γίνω εγώ φερέφωνο και νεροκουβαλητής κανενός απατεώνα που θέλει να βγάλει αυτά από την ιστορία. Να σας πω λίγο κάτι εδώ πέρα στο συγκεκριμένο. Ορίστε, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Χαρδαβέλα, νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνετε και σε κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Στο να μην χρησιμοποιούνται ονόματα ανθρώπων που έχουν πεθάνει, ότι είναι μέλη της ομάδας Ε. Σωστά. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει προηγούμενο. Ακούσατε δηλαδή, πριν από λίγο που είπα ότι δεν θέλω να ακούσω ονόματα. Κάποιων ανθρώπων και λέμε ο Καζαντζάκης ήταν μπράβο. Στο τάγμα της Ιών. Ο Νάρχιας, ο Ποδοσάκης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είπα, δεν θέλω ονόματα. Είναι καπήλευση. Ο Τρίτσης. Λοιπόν, και νομίζω ότι όλες οι ομάδες έχουν κάποιους στόχους, έχουν κάποιο όραμα και βγαίνουν ξεκάθαρα και λένε κάποια πράγματα. Και αν δεν βγαίνουν ξεκάθαρα γιατί είναι μυστικές ομάδες και υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες ομάδες, αφήνουν το αποτύπωμά τους. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρουμε ότι υπάρχουν οι μασόνοι, οι ναΐτες ή δεν ξέρω ποιοι, γιατί υπάρχουν τα αποτυπώματά τους ακόμα και στην τέχνη. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ιδεολόγημα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, υπάρχει. Σε αυτή την περίπτωση της ομάδας Ε, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα ούτε ποια είναι το ιδεολόγημα. Εκτός από έναν αφηρημένο αντισιωνισμό και μια αφηρημένη αγάπη για την Ελλάδα, δεν υπάρχει καμία ιδεολογική βάση. Όπως υπήρχε, ας πούμε, στο κίνημα του Αρκαδισμού. Που ήταν βέβαια ένα ελληνικό κίνημα, αλλά είχε συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες απόψεις και θεωρίες. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένα πρόσωπο που να πει ναι, εγώ υπογράφω, γιατί εγώ σας το λέω. Ειλικρινά, εγώ δεν ανήκω στην ομάδα Ε. Γιατί δεν βγαίνει κάποιος να πει ότι ναι, εγώ ανήκω στην ομάδα Ε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό δηλαδή, γιατί είναι ντροπή. Εγώ δεν σας λέω να αποκαλύψουν ποια είναι η κορυφή της πυραμίδας. Είναι πρωτότυπο που λέτε ότι δεν ανήκει στην ομάδα. Δεν ανήκω στην ομάδα Ε, κύριε Γιαννουλάκη, γιατί να πω δηλαδή ψέματα. Να σας πω κάτι. Και γενικώς, και επειδή κάνω εκπομπές για την αρχαία Ελλάδα, εκνευρίζομαι, γιατί αύριο μεθαύριο βγαίνουν και λένε ο κύριος Χαρδαβέλας είναι στην ομάδα Ε. Η Γεωργία Κουμπούνη είναι στην ομάδα Ε. Ο Παντελής, ο Γιαννουλάκης. Γιατί? Εγώ λοιπόν λέω καθαρά ότι δεν είμαι στην ομάδα Ε. Ας βγει κάποιος καθαρά να πει ότι ναι, εγώ είμαι στην ομάδα Ε. Αν στην περίφημη εκείνη εκπομπή τότε είχαν ενεργεί. Ο κ. που έφτιαξε την παγόδα εκεί, ας πούμε, είπε ότι εγώ ανήκω στην ομάδα Ε. Το υπογράφει. Και είχε το σφάρος της γνώμης του. Κυρία Κουμπούρη, και όλοι βασικά φαντάζομαι. Πώς μπορεί κανείς να ανήκει κάπου όταν δεν έχει εμφανιστεί κάτι? Δύο επικίνδυνα σημεία πέρα από αυτά που είδατε εδώ. Τα οποία είναι οικονόμα και τα πολιτικά. Μισό λεπτάκι. Θέλω, επειδή δεν έχω μιλήσει, μπορούν να το πω. Αν δημοσιογραφικέ μα αυτά που υπάρχουν, λέει, κυρία Κουμπούρη, τέσσερα, να απαντηθούν. Μισό λεπτάκι. Υπάρχουν 3-4 επικίνδυνα σημεία τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε. Πρώτον, ο μεσιανισμός. Δεν σα λέγω για την οικονόμα και την πολιτική και δεν συμμαζεύεται. Ο μεσιανισμός. Πολύ επικίνδυνο. Κάποιο θα μα σώσει. Δεύτερον, η αφηρημένη και χρήση των προσώπων που δεν βρίσκονται εν ζωή. Ή ονομάτων, γενικός και αορίστος, ο Βαρδινογιάννης ανήκει στην ομάδα Ε. Ψιθυρίζεται. Δεν το λέμε, αλλά ψιθυρίζεται. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο. Και τρίτο και το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι ότι γενικώς παρασύρουμε τον κόσμο σε μια κατάσταση να πιστεύει σε εξωγήινους. Και υπάρχει μεγάλος πολιτικός, ο οποίος έχει πει κάποτε ότι αν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να παρατηθεί από όλα τα δικαιώματα, αρκεί να του πούμε ότι έχουμε επίθεση από τους εξωγήινους. Σωστά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή αυτή, κυρία Κουμπούρη. Όπως βλέπετε. Και με πολύ καλά κάνετε. Λεπτομέρεια και με προσοχή μεγάλη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή παίρνει μια εξέλιξη που δεν την περίμενα. Ξεκινήσαμε από την αρχή σε μια προσπάθεια διερεύνησης και φωτισμού του θέματος που λέγεται ομάδα Ε. Στην πορεία ακουστήκαν πολλά πράγματα. Φτάσαμε στο σημείο να γίνονται καταγγελίες ανοιχτά για εκμετάλλευση άθλια αυτής της ιστορίας. Από κάποιους που κάνουν εράνους, που μαζεύουν λεφτά, που μαζεύουν αυτοκίνητα για να βοηθήσουν την ομάδα Ε. Αυτό πια είναι ένα άλλο ζήτημα. Μπαίνουμε στο χώρο της ποινικής δικαιοσύνης. Το είπα από την αρχή. Επειδή αισθάνομαι ευθύνη για αυτήν την υπόθεση, επειδή έχω κάνει πολλές εκπομπές και επειδή δεν θέλω καθόλου να νιώθω ότι είμαι ο νεροκουβαλητής κάποιων ανθρώπων που εκμεταλλεύονται αυτήν την ιστορία για να βγάλουν λεφτά, μετά την καταγγελία Φουράκη,
Σας βεβαιώνω ότι από Δευτέρα το πρωί ξεκινάει το στάδιο της δικής μου διερεύνησης στο ποινικό κομμάτι της ιστορίας αυτής, πέρα από το ανεξήγητο, μεταφυσικό, περίεργο, μυστηριώδες, σκοτεινό, όπως θέλετε πέστε το. Εκεί πέρα πια λειτουργεί ο δημοσιογράφος διαφορετικά, ο δημοσιογράφος του αθέατου κόσμου, και εγώ θα αποκαλύψω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και επειδή ακούστηκε το όνομα του κυρίου Πάλμου πριν από λίγο, που δεν ήθελα να ακουστεί διότι δεν είναι παρόν, ο κύριος Πάλμος θέλει να παρέμβει και θα τον ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν πει οτιδήποτε, θέλω να σας θυμίσω ότι εγώ δεν κατονόμασα συγκεκριμένους ανθρώπους. Είπα ότι θα πάρω την καταγγελία Φουράκη και θα συνεχίσω, θα ξεκινήσω μία έρευνα να δω ποιοι είναι. Τώρα τον ακούω. Κύριε Πάλμου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Πιο δυνατά, αν θέλετε, σε παρακαλώ πολύ. Ακούγομαι καλά. Τώρα καλά. Ωραία. Μου είπαν κάποιοι φίλοι ότι άκουσαν πως, εγώ δεν σας ακούω γιατί είμαι μακριά, ότι άκουσαν πως έχουμε κάνει κάποια δημοσίευση και λάθος. Τα λοιπά και ότι είμαστε απατεώνες. Λάθος. Και σε λάθος. Συνεργασία με το τρίτο μάτι. Λάθος, δεν υπόθηκε ότι ο Πάλμος έκανε τίποτα από όλα αυτά. Είπανε ότι υπάρχουν αλλεπάλληλες δημοσιεύσεις στο τρίτο μάτι. Καταχωρήσεις, χωρίς να αναφέρουν το όνομά σας, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι καλούν τον κόσμο να τους δώσει αυτοκίνητα, χρήματα για μια μάντρα που οδηγεί στη μέση κλπ. Δεν ακούστηκε πουθενά ότι αυτά τα κάνει ο Πάλμος. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Άρα το αλλάζουμε και τώρα το κάνουμε ότι ο Πάλμος δεν φταίει σε τίποτα, δεν ευθύνεται σε τίποτα και είναι απόλυτα έντιμος. Δεν ακούστηκε τίποτα ότι ο Πάλμος κάνει τίποτα από όλα αυτά. Εγώ θα κάνω μια δημοσιογραφική έρευνα και θα βρω ποιοι είναι πίσω από την ιστορία. Αγαπητέ Κώστα, για να βοηθήσω την έρευνά σου, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να κάνουμε μια εκπομπή, στην οποία θα συμμετάσχω και εγώ, όπου έχω όλο το αρχείο του Γιώργου του Κιόλβα, όπου είμαι ο μόνος άνθρωπος από όλο τον πλανήτη, που ξεκινώντας από το 2001 και μέχρι πριν λίγα χρόνια που με έβγαλες εσύ, βγήκα σαν εκπρόσωπος της Έψιλον. Ό,τι λέω είναι on camera, ό,τι θα πω είναι σε βίντεο. Υπάρχουν συνεντεύξεις και του Γιώργου, του Κιόλβα, του αρχηγού και πολλών άλλων στα χέρια μου. Και βέβαια θα πρέπει να βγω, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια παρέα η οποία έχει βγάλει σε περιοδικό και ειδικά στην σελίδα 53 ένα κείμενο που λέει ότι θα ήταν καλό οι ελληνικές βιομηχανίες, οι Έλληνες βιομηχανοί και επιχειρηματίες θα βοηθήσουν οικονομικά, άρα ζητάει λεφτά αυτή η παρέα, και έχουμε να κάνουμε με μια παρέα η οποία εμφανίστηκε πότε. Όταν αναγκαστήκαμε να στείλουμε στο τρίτο μάτι ένα κείμενο πριν από 4 μήνες, διότι είχε... Δύο λεφτά κύριε Πάλμο, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Όταν λέτε αναγκαστήκαμε, ποιους εννοείτε? Εννοούμε την ομάδα Ε, κύριε Χαρδαβέλα. Την οποία... Εννοούμε την ομάδα που εσείς βγάζατε μέχρι το 2004, όταν η παρέα του Μανιφέστου, εκ των οποίων παρίστανται κάποιοι σήμερα, η οποία εξυπηρετεί συγκεκριμένα εκδοτικά συμφέροντα, στην εκπομπή σας στις 18 Δεκάτου 2004 δήλωσε ότι οι Σιωνιστές, οι Ροδόσταυροι και οι Ιλουμινάτοι είναι εκ Θεού πεφωτισμένοι να σώσουν τον κόσμο, κάνοντας μια εκπομπή με βίντεο εμένα και τον Κιόλβα, αλλά χωρίς να ειδοποιηθώ από σας εγώ για να συμμετάσχω, στην οποία εκπομπή έγινε μια φοβερή επίθεση, όχι μόνο απέναντί μας, αλλά και εναντίον του παπά. Καταλαβαίνετε για ποιο παπά μιλάμε, έτσι. Ποιον παπά μιλάμε, δεν ξέρω. Ένας ήταν ο παπάς, ο μεγάλος σε αυτή τη χώρα. Ποιος? Οι κύριοι λοιπόν του Μανιφέστου. Όχι, ποιος παπάς? Θα πάρετε την εκπομπή σας 18-12 να ακούσετε τον κύριο Καβακόπουλο, το λέει, κύριε Χαρδαβέλα. Κύριε Πάλμο, κουβεντιάζουμε ζωντανά αυτή τη στιγμή. Τώρα να περιμένουν οι άνθρωποι. Δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Ποιος παπάς είναι αυτός? Ωραία. Όσο για το ψέμα που είπατε ότι δεν συμμετέχετε σε ομάδες, να σας θυμίσω ότι υπάρχει η υπογραφή σας στο Μανιφέστο πρωτετραετίας, που συμμετέχετε κι εσείς στο Μανιφέστο, στο οποίο είναι ιδρυτές ο κύριος Γιαννουλάκης και ο κύριος Φουράκης και συμμετέχουν και άλλοι από αυτούς που τους βγάζετε από τότε. Ένα λεπτό, κύριε Πάλμο, ξέρετε κάτι. Ένα λεπτό! Να δημιουργηθεί ένα λεπτό! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό.
Κύριε Πάλμο, το να πετάτε λάσπη έτσι γενικά. Ποια λάσπη και έκανα, δεν ακούστε να σα πω κάτι, κύριε Πάλμο, ακούστε να σα πω κάτι, γιατί εγώ δεν παίζω με το όνομά μου. Ακούστε να σα πω κάτι. Ποια υπογραφή μανιφέστου λέτε, κύριε Πάλμο. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ποια υπογραφή μανιφέστου λέτε, θα μα τρελάνετε. Τι ήταν αυτό που. Διαφοροποιείτε. Ήταν μία εκδήλωση. Μιλάμε για μία προσπάθεια που έγινε στο παρελθόν. Ο κύριο Πάλμο είναι απαράδεκτο τώρα. Ναι, δεν πειράζει. Είναι μία προσπάθεια που έγινε στο παρελθόν, που το ξέρει όλο ο κόσμο, που συμμετείχαν πάρα πολλοί Έλληνες ερευνητές στο ερευνητικό τους αντικείμενο επάνω, να συντονιστούν μεταξύ τους και να κάνουν ένα σύλλογο, πανελλήνιο σύλλογο ερευνητών, στο οποίο έκανε μια επίσημη εκδήλωση στο Θέατρο Αθηνά, στο οποίο βραβεύτηκαν διάφοροι άνθρωποι για το έργο τους και ανάμεσά τους βραβευθήκατε και εσείς. Άρα λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή λοιπόν, δημοσίευσαν τις απόψεις τους για το χώρο των ερευνητών στην Ελλάδα. Σε μια εκδήλωση που καλέσαν, πράγμα, ένα λοιπόν, λεφτό σας παρακαλώ. Δεν έκαμε σύνοδο που λέει ο κύριος Πάλμος. Ένα λεφτό, είναι γνωστός ανεμιστήρας τώρα, ο ανεμιστήρας. Κύριε Πάλμο, πρόκειτο πραγματικά να με καλούν σε μια εκδήλωση για να με βραβεύσουν που έγινε πού, σας παρακαλώ πολύ. Στο Θέατρο Αθηνά, παρόντως 2.000 ανθρώπων. Στην οποία δεν πήγα εγώ μάλιστα. Δεν πήγα στην εκδήλωση. Και ήρθε η εκπρόσωπος της εκπομπής μας, η κυρία Νάνη Παπαμίτσου, για να πάει το βραβείο αυτό που θα μου δίναν σε μένα. Δεν ήταν μια σκοτεινή εκδήλωση, ήταν μια ανοιχτή εκδήλωση με συμμετοχή να πούμε, επιστημόνων, με συμμετοχή καθηγητών. Και τη δημιουργία ενός ανοιχτού συλλόγου. Και βεβαίως, στον οποίο συμμετείχαν όλοι τι μου λέτε τώρα για μανιφέστα και ιστορίες. Τελικά δεν εμβόδωσε όπως δεν εμβολίζει τίποτα στην Ελλάδα. Γιατί... Κύριε Πάλμο, μπορείτε να μου πείτε ποιους εκπροσωπείτε. Κύριε Χαρδαβέλα, να σας θυμίσω ότι στην εκπομπή σας στις 18 Δεκάτου 2004, την οποία την έχετε βέβαια στο αρχείο σας, παριστάμενος στην εκπομπή σας δήλωσε ότι έχω υπεξαιρέσει, προσέξτε το εκπληκτικό, έχω υπεξαιρέσει 60 εκατομμύρια δραχμές, τα οποία πήρα από τον κύριο Αλέξη Νασιάκο και τα έφαγα ενώ προορίζονται για την Έψιλον. Δεν τα δέχομαι εγώ αυτά και δεν τα υποστήριξα ποτέ. Πρώτο να δει να πει στην εκπομπή μου κάποιος σημαίνει ζωντανή εκπομπή κάτι, σημαίνει είναι αν το αποδέχομαι εγώ, δεν το αποδέχομαι. Κάτι άλλο πέστε μου σας. Δεν το αποδέχτηκα. Πέστε μου κάτι άλλο. Ποιους εκπροσωπείτε. Ποιους εκπροσωπείτε, κύριε Πάλμο μου. Ποιους εκπροσωπείτε. Κύριε Καρδαβέλα, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εσκεμμένη δυσφήμιση από εσάς και τους καλεσμένους σας. Δεν με καλέσατε να αποκαταστήσω την αλήθεια. Και δεν έχετε το θάρρος σήμερα να δεχτείτε αυτό που η βιντεοκασέτα σας στις 18 Δεκάτου 2004 λέει και αυτό που μόλις τώρα είπατε σε μια προσπάθεια να δυσφημίσετε εμένα και την Έψιλον, μια παρέα που εμφανίσατε πριν λίγο καιρό για να υποκαταστήσει τις δραστηριότητες. Θα επιμείνω στο ερώτημά μου. Ποιους εκπροσωπείτε. Ποιους εκπροσωπείτε. Παρακαλώ. Ποιους εκπροσωπείτε, κύριε. Όχι αυτούς που πιστεύουν ότι οι σιωνιστές είναι εκ Θεού πεφωτισμένοι να σώσουν τον κόσμο. Ποιους. Λοιπόν, θα κάνετε όχι, λοιπόν, με εμένα μέσα, θα σας πω την εκπροσωπή. Όχι μέσα, λοιπόν, και ποιους. Θα δούμε και ποιους εκπροσωπείτε εσείς, κύριε Καρδαβέλα. Εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου, κύριε Πάλμο. Ξέρετε κάτι. Ακούστε να σας πω κάτι. Δεν μπορείτε εσείς, κύριε Πάλμο, ακούστε να σας πω. Ούτε εσείς μπορείτε, ούτε κανείς μπορεί. 30 χρόνια και 40 χρόνια δημοσιογραφίας να τα βάλετε σε μια μπαλάντζα. Εκπροσωπώ τον εαυτό μου, λέγεται τώρα, λέγεται. Εάν δεν μου πείτε ποιους εκπροσωπείτε, εάν δεν μου πείτε ποιους εκπροσωπείτε, όταν λέτε ότι είσαστε εκπρόσωπος μιας ομάδας στα ΜΜΕ, ποιους εκπροσωπείτε, δεν τότε... είπα εγώ εκπρόσωπος ομάδας στα ΜΜΕ. Εγώ είπα ότι εσείς κάνετε μια συγκεκριμένη προσπάθεια δυσφήμισης μου και δυσφήμισης άλλων προσώπων και πραγμάτων και γι' αυτό δεν με καλείτε στις εκπομπές σας επί 4 χρόνια. Αναφέρεστε σε θέματα που τα πήρατε από μένα. Όχι βέβαια. Για μένα, με όχι βέβαια. Αδίκως, κύριε Πάλμο, εάν δεν μου πείτε, ξανά το λέω, ναι. Ποιους εκπροσωπείτε και τι είναι αυτή η ομάδα που εκπροσωπείτε. Εγώ σας το λέω, δεν πρόκειται να έχετε πρόταση στην εκπομπή αυτή και να βγαίνετε στα περιφερειακά κανάλια για να κάνετε. Δεν πρόκειται να έρθω έτσι κι αλλιώς, Καραβέλα, γιατί αν έρθω πρέπει να την κλείσετε την επόμενη μέρα. Καλή σας νύχτα, γεια σας. Να κλείσουν την εκπομπή την επόμενη γεια σας, κύριε Πάλμο μου, να είστε καλά. Γεια σας, καλή νύχτα, γιατί αυτή η λάσπη δεν μπορεί να συνεχίζεται. Εμφανίζεται ένας κύριος Πάλμος. Δεν απειλώ κανέναν. Δεν είμαι δικαστής. Σας λέω πάρα πολύ απλά, ότι εγώ θα ξεκινήσω λοιπόν τη Δευτέρα το πρωί μία έρευνα για να δούμε όλη αυτή η ιστορία, τι υπόβαθρο έχει, ποιος κονομάει, ποιος τα παίρνει, ποιος κοροϊδεύει, ποιος ξαπατά, ποιον δουλεύει, ποιος ποιον εκπροσωπεί, αν εκπροσωπεί, για να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία, διότι ξεκινήσαμε στις πύλες του ανεξήγητου να ερευνούμε την υπόθεση ομάδας Ε και φτάσαμε σε αστυνομικό ρεπορτάζ. Και σε δικαστικό ρεπορτάζ. Αφού λοιπόν το θέλετε έτσι, έτσι.
Πάνω από αλλά εκεί πέρα, ένα λεπτό κύριε Γιαννουλάκη, εκεί πέρα όμως θα υποθούν όλα. Και εκεί πέρα θα υπάρξουν παρεμβάσεις εισαγγελέα και εκεί πέρα ο κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του. Δεν εννοώ προφανώς κανέναν αυτή τη στιγμή, ούτε τον κύριο Πάλμο, διότι η έρευνα δεν ξέρω ποιους θα αποδείξει και ποιοι συμμετέχουν, αλλά αυτές οι ιστοριούλες, έρανοι, συναντήσεις, λεφτά, φράγκα, 60 εκατομμύρια από εδώ, βαλίτσες με εκατομμύρια από εκεί, κόμματα, ιστορίες, είναι μια πολύ βρώμικη ιστορία, την οποία εγώ δεν πρόκειται να αφήσω έτσι. Πάμε παρακάτω. Πάνω απ' όλα, κύριε Χαρδαβέλ, επιτρέψτε μου να πω ότι βλέπετε σε αυτό και σε άλλες περιστάσεις, εσείς το έχετε δει πολλές φορές και σε αυτή την περίσταση εδώ, πώς μιλάμε στην ουσία για ένα παιχνίδι στη ροή της πληροφορίας. Και πώς σε αυτό το παιχνίδι που γίνεται στη ροή της πληροφορίας, για χι λόγους που μπορούν να εξεταστούν ή να μην εξεταστούν, άλλους ανθρώπινους, άλλους περίεργους, άλλους ανεξιχνίαστους, γίνεται μια προσπάθεια να διαστρεβλωθεί ακόμα και η ολοφάνερη πραγματικότητα. Σε αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά, τι από έχω καταλάβει. Από την άλλη, μην κάνουμε μονολογούς. Μόνο αυτό. Επειδή ακούστηκε κάτι και για εκδοτικά συμφέροντα. Ναι. Και προφανώς επειδή εγώ είμαι ο εκδότης εδώ μέσα, αυτή τη στιγμή, υπονοούσε εμένα. Και μου είπε και το όνομά μου. Οπότε πρέπει να το πω αυτό. Ότι δεν μπαίνει θέμα στο ζήτημα που συζητάμε εκδοτικών συμφερόντων, διότι εγώ προσωπικά στην εκδοτική μου δραστηριότητα έχω εκδώσει 280 τόσα βιβλία, ούτε ένα βιβλίο για την ομάδα Ε. Ούτε εγώ ο ίδιος έχω γράψει βιβλία για την ομάδα Ε. Ούτε τίποτα παρά μόνο άρθρα τα οποία ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει. Ακούστε με να σας πω κάτι όμως, γιατί η ώρα είναι 2:15. Μέσα σε 15 χρόνια άρθρα μιλάμε τώρα. Ακούστε με να σας πω κάτι, μην κάνετε μονόλογο σας παρακαλώ. Εντάξει, είπατε την θέση σας. Ακούστε να σας πω κάτι. Είμαι πολύ λυπημένος και πολύ θυμωμένος. Λυπημένος διότι αυτή η ιστορία την πήρανε και την ρίξαν στα σκατά, με συγχωρείτε για την έκφραση. Την πήρανε κάποιοι και την ρίξαν στα σκατά, και το ξαναλέω. Και γι' αυτό είμαι λυπημένος. Γιατί υπάρχει το αντίπαλο δέος που περιμένετε, αφήστε το αντίπαλο δέος τώρα οι Εβραίοι και. Δεν είπα εγώ για Εβραίους, και δεν είπα. Και είμαι πάρα πολύ θυμωμένος διότι κάποιοι άνθρωποι δεν διστάζουν να παίξουν ακόμη και το όνομά μου και τον ακούσατε πριν από λίγο για τα δικά τους παιχνίδια και τις δικά τους συμφέροντα. Εκεί πέρα λοιπόν, επειδή έτσι έχω μάθει εγώ τη δημοσιογραφία και επειδή έχω περάσει από το μάτι της Βελώνας και δεν ξέρω αν θα γυρίσω στο σπίτι μου σήμερα το βράδυ, τους λέω το εξής, ότι είμαστε απέναντι. Και όταν λέω εγώ είμαστε απέναντι, εννοώ ότι είμαστε απέναντι. Πόλεμος, πόλεμος μέχρι εσχάτων. Να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο απατεώνας, ποιος είναι ο άνθρωπος που εκμεταλλεύεται και οικονομάει από αυτή την ιστορία, ποιος κοροϊδεύει ποιον, τι γίνεται με αυτές τις ιστορίες που είπε κάποιος και ο Ζερμπίλης με το γεθά και τα σχέδια που πήγανε και τα ρίξανε και τους διώξανε από το στρατό. Τι είναι όλη αυτή η ιστορία να πούμε που μιλάμε για εμφάνιση την άνοιξη, το κόμμα που θα κάνουνε. Πάμε λοιπόν σε μια διακήρυξη, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί τώρα είμαστε στη φάση να πούμε που θα χυθεί αίμα. Λοιπόν, πάμε στη διακήρυξη. Διακήρυξη την οποία έχετε και εσείς στα χέρια σας. Σε μένα στάλθηκε στο email μου. Στάλθηκε λοιπόν στον κύριο Κασταμονίτη, πότε? Στις 27 Ιανουαρίου τα ξημερώματα. 27 Ιανουαρίου λοιπόν τα ξημερώματα. Φτάνει στον κύριο Κασταμονίτη. Είναι σημασία που το λέω τα ξημερώματα, γιατί υποτίθεται ότι χρησιμοποίησαν την 26 Ιανουαρίου που είναι κάτι με τη σελήνη, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Κάτι... Ναι. Φτάνει λοιπόν μια διακήρυξη, η οποία στέλνεται και σε μένα αυτή η διακήρυξη. Θέλω να τη βρούμε. Παρακαλώ πάρα πολύ και να τη δούμε. Μια διακήρυξη, την οποία θα δείτε, ανυπόγραφη αυτή όμως, η οποία λέει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω να τη δούμε. Αυτή είναι η διακήρυξη. Βάλτε το σημείο που έχω πει. Αυτό. Η ιδρυτική διακήρυξη της ομάδας Ε. 26 Ιανουαρίου 2009. Πάμε στο επόμενο σημείο. Τι λέει, υιοθετώντας το επισυναπτώμενο καταστατικό, προχωρούμε στην ίδρυση κόμματος που η οργάνωση και η δράση του εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και φέρει τον τίτλο Ομάδα Ε. Πάμε στο επόμενο σημείο. Ελληνίδες, Έλληνες, σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί και εκφρασές του οράματος των αρχών και των πολιτικών προτάσεων της Ομάδας Ε με την ενεργή συμμετοχή σας τόσο στην περαιτέρω διαμόρφωση του προγράμματός της, όσο και στη λήψη όλων των αποφάσεων για την ανάδειξη των οργάνων και των στελεχών της σε όλα τα επίπεδα. Τι λέει λοιπόν αυτή η διακήρυξη, η ανυπόγραφη που φτάνει στον κύριο Κασταμονίτη, φτάνει και σε εμάς. Πάμε να κάνουμε κόμμα. Πάμε να κάνουμε κόμμα. Ή το έχουμε κάνει το κόμμα. Είναι χαρακτηριστική και η ημερομηνία. Δεν το έχουν κάνει. Μισό λεπτό. Δεν το έχουν κάνει. Δύο λεπτά.
Λέω στο Γιάννη, πήγαινε στον Άριο Πάγο. Υπάρχει εκεί πέρα που ξέρετε, για να κάνεις κόμμα, πρέπει να καταθέσεις έγγραφα και αίτηση, υπογεγραμμένη από αρκετούς όμως, δεν μπορεί να πάει ένας να πει να κάνω ένα κόμμα. 200 άτομα συγκεκριμένα. Πήγαινε να βρεις αν υπάρχει κόμμα ε. Πήγε. Τι έγινε. Έκανα λοιπόν την έρευνα αυτή και καταλήγουμε στον νόμο ο οποίος ο 3023 προβλέπει την ίδρυση του νόμου χαρακτηρίζοντας τόσο τα δικαιολογητικά όσο το διοικητικό συμβούλιο και απαιτεί 200 μέλη για να ιδρυθεί ένα κόμμα. Η απάντηση ήταν κατηγορηματική. Δεν υπάρχει τίποτα με την ομάδα ε ή παρεμφερή ονομασία, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και αυτή η έρευνα έγινε μέχρι και χθες την Παρασκευή. Που σημαίνει ότι έχουμε αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν κόμμα, δεν υπάρχει καν αίτηση για κόμμα. Αλλά κάποιοι κάνουν έρανο για το κόμμα. Γιατί το δικαιολογητικό. Γι' αυτό σας λέω ότι πρόκειται για μια μεγάλη απάτη. Δεν υπάρχει κόμμα. Λένε θα κάνουμε κόμμα και ελάτε μαζί μας και ιστορίες για Κινέζους. Δεν έχει καταδεχθεί καμία τέτοια αίτηση στον Άριο Πάγο. Και βγαίνουν και θα σας τους δείξω ποιοι είναι αυτοί. Γιατί είμαστε σε αυτή τη φάση της έρευνας. Να αποκαλύψουμε τους απατεώνες. Κάνουν έρανο για το κόμμα αυτό. Και μαζεύουν λεφτά. Και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το δίκτυο που λέγαμε τόση ώρα αυτό το πράγμα. Προφανώς. Διότι είναι αν είναι αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν, εάν είναι κάποιοι άνθρωποι τέτοιοι. Το καλό που κάνει δεν θα βγουν στον κόσμο να μαζέψουν 10 ευρώ. Κύριε Καρδαβέλα, το καλό που κάνει η εκπομπή σας σήμερα και κύριε Κασταμονίτη, κύριοι όλοι, το καλό που κάνει η εκπομπή σας σήμερα είναι ότι καταδεικνύει σαφέστατα ένα πράγμα. Ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα προς διερεύνηση. Που έχει να κάνει με το δίκτυο αυτό που λέμε Ε. Χαρακτηριστικό τίτλο που το λέμε εμείς. Δεν σημαίνει ότι ονομάζεται έτσι. Λοιπόν, κύριε Γιαννουλάκη, είμαι επιφυλακτικός σε όλα. Ναι, προς διερεύνηση. Και στο δίκτυο. Αλλά είναι σοβαρό. Και σε οτιδήποτε. Είναι σοβαρό ζήτημα. Αυτό, από τη μια. Εγώ, με το όνομά μου, έχοντας πλήρη γνώση του πράγματος που λέω, σας λέω ότι είναι σοβαρό. Έτσι, προς διερεύνηση, αλλά σοβαρό προς διερεύνηση, όχι χαζομάρα. Από τη μια, λοιπόν, υπάρχει αυτό το πράγμα. Και από την άλλη, υπάρχει αυτό που η συζήτηση περί του μυστηρίου αυτού του πράγματος έχει προκαλέσει. Το οποίο είναι από fan club. Πάρτε το και έτσι, από ενθουσιασμό ανθρώπων, από αφέλεια, από αγάπη, από χίλια δυο πράγματα, μέχρι το στάδιο της απάτης ή και της φάρσας. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η ιστορία με το κόμμα είναι μια φάρσα απλώς. Εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή ο Γιάννης πήγε, όπως είπατε, στον Άριο Πάγο και έψαξε, μέσα σε αυτό το νόμο ορίζεται ένα δικαιολογητικό, ένα παράβλο που πρέπει να κατατεθεί. Το έψαξα και εγώ κάπως με κάποιες άλλες πλευρές, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην παρούσα φάση κάπου 15.000 ευρώ. Ισχύει για να φτιαχτεί ένα κόμμα αυτή τη στιγμή και γι' αυτό μπήκε, γιατί παλιότερα οι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας δηλώναν ότι ήταν κόμμα για να αποστρατευτούν άμεσα. Τότε πώς διακηρύνεται ότι δημιουργείται ένα κόμμα, με συγχωρείτε λέω κύριε Καστομόνη, 26 Ιανουαρίου, πώς διακηρύνεται ότι υπάρχει ένα κόμμα και μια διακήρυξη, η οποία κανονικά για να ισχύει πρέπει να έχει τουλάχιστον 200 υπογραφές και εδώ πέρα έχουμε έναν άλλον αριθμό που θα τον παρουσιάσουμε σε λίγο σε ένα email το οποίο μας ήρθε. Στην έρευνα που κάνατε εσείς μέχρι και χθες, όπως λέτε, εγώ σταματήσω κάπως την Τετάρτη η έρευνα αυτή, γιατί έχω κάποιον άνθρωπο και μου λέει αν τυχόν έχει κατατεθεί αίτηση ή όχι, υπόθηκε ότι έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το έντυπο με σκοπό να βγαίνουν μετά στη γύρα κάποιοι άνθρωποι και να λένε, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή ακόμα οι μεγάλοι δεν θα βάλουν λεφτά. Και δώστε μας εσείς για να μαζέψουμε αυτές τις 15.000 και μετά θα μπουν οι μεγάλοι. Στο λέω και αυτές οι πηγές είναι από τρία διαφορετικά σημεία δηλαδή της Ελλάδας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν 15.000 δεν έχουν 15.000, για να κάνουν. Και είναι, αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μου έρχονται από την Κόρινθο, την ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, από την Κέρκυρα και από τον Εύρο. Από τρεις διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος. Ότι βγήκε αυτό το συγκεκριμένο το έντυπο και λέει ότι δεν έχουμε ακόμα τα λεφτά, οι μεγάλοι θα βάλουν μετά λεφτά. Βάλτε τώρα εσείς γι' αυτό. Ποιο σα το έδειξε αυτό. Δύο λεφτά. Αυτά είναι ξεφτελισμένα πράγματα. Εντελώς. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ξεφτελίκια. Θα συμφωνήσω. Να το πω έτσι στην αγοραία γλώσσα. Ξεφτελίκια. Εάν λοιπόν υπήρχε αυτή η ιστορία με την ομάδα Ε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό φταίτε κι εσείς που ασχολείστε ή δεν φταίτε, που έχετε εκδόσεις, που έχετε. Εδώ εκδόσεις δεν έχω βιβλία κλπ. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό φταίτε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι την πήραν αυτή την ιστορία της ομάδας Ε, που ήταν πάρα πολύ ωραία. Και την ξεφτυλίσαν. Όπως την παρουσίαζε ο κ. Γούδης από εδώ και 120 χρόνια, για να φτάσουμε στο σήμερα, και την ξεφτυλίσαν. Την πετάξαν στα σκυλιά. Συμφωνώ. Απόλυτα. Διαφωνώ. Δεν ξεφτυλίσει και αντιθέτως. Με συγχωρείς πάρα πολύ να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι φυσιολογικά. Όχι, δεν είναι φυσιολογικά. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου φυσιολογικά. Φυσιολογικά είναι να, ο καθένας να αρπάζει, να πούμε, ένα όνομα, μια ομάδα Ε και αρχίζει να μαζεύει λεφτά και αυτοκίνητα και κόμματα. Το χαρτί αυτό δείτε που σας έχω. Κάτω το έχετε κάπου. Σας έδωσα ένα χαρτάκι. Έχει τα ονόματα. Ποιοι είναι, αρχιτέκτορες είναι. Λέω τα ονόματά τους.
και κάνε τα νερά. Τι να κάνουμε λοιπόν, να τις σκοτώσουμε. Τελευταίο διάλειμμα. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μια εκπομπή που ξεκίνησε από αλλού και κατέληξε αλλού. Ξεκίνησε να προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και να μάθουμε την αλήθεια για την ομάδα Εύσιλον. Και καταλήξαμε να ακούμε διάφορες απάτες και διάφορες κομπίνες που γίνονται εν ονόματι της ομάδας Εύσιλον. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που αφορά μια άλλη εκπομπή που λέγεται Θέατρος Κόσμος. Το οποίο θα την κάνουμε. Δεν αφορά τις πρίσεις του ανεξήγητου. Θέλω να ξεκινήσω τώρα από εσάς όλοι να αφήσουμε το ποινικό του θέματος και να πάμε ίσως στο μυστήριο του θέματος που λέγεται ομάδα Ε. Μετά από όλα αυτά που ακούσατε, μετά από όλα αυτά που κουβεντιάσαμε, πού μπορούμε να καταλήξουμε. Να ξεκινήσω από εσάς. Η ομάδα Ε είναι λίγο σαν την Νέση, το τέρας του Λόχνες. Όλοι λένε ότι την έχουν δει, αλλά κανείς δεν έχει στοιχεία, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κρατούμενο, το οποίο καλό θα κάνουμε να το έχουμε στο κεφάλι μας, γιατί μπορεί και να υπάρχει, μπορεί και να μην υπάρχει, αλλά εφόσον δεν ξέρουμε ποιοι, πώς, τι και γιατί, καλό είναι να μην πιστεύουμε ούτε σε μεσιανισμούς, ούτε θα έρθει κανείς να μας σώσει, ούτε ότι υπάρχουν οι εκλεκτοί και οι λίγοι. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω μια αλλεργία σε οτιδήποτε φοράει κουκούλα. Και το οτιδήποτε φοράει κουκούλα δεν είναι μόνο οι τρομοκράτες, είναι οτιδήποτε είναι μυστικό, περίεργο για λίγους, μεταξύ μας μεταξά. Και θα μου πείτε, βέβαια, και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν μυστήρια και δεν ήξερε κανείς τι γινόταν εκεί, αλλά ήξερε ποιοι είναι οι ιεροφάντες. Ήξερε ποιοι πάνε εκεί. Λοιπόν, οτιδήποτε λοιπόν είναι έτσι μυστικό, περίεργο και τέτοιο. Αντίθετη. Καλό είναι να είμαστε με επιφύλαξη και να το προσεγγίζουμε με μάλιστα πολύ φιδό. Κύριε Ζερμπίλη. Πρώτα απ' όλα, θα μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ για το χειρισμό σας. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα σε όπως το έχετε τοποθετήσει το θέμα. Αν είναι κάτι καθαρό, είμαστε όλοι μαζί τους. Αν είναι αυτό το πράγμα έρανοι κόμματα, όλο αυτό το πράγμα είναι γελίο. Μέσα εδώ αγγίζει και τα όρια της ψυχοπάθειας πολλές φορές αυτό το πράγμα. Μέσα σε αυτό το δίκτυο που ανέφερε ο κύριος Γιαννουλάκης, με τους στρατιωτικούς αυτούς που έχουμε μια επαφή και μιλάμε με κάποιους επιχειρηματίες, με ανθρώπους της ομογένειας, σας πληροφορώ ότι οι άνθρωποι έχουν έντονη, τρομερή ελληνική συνείδηση. Αγαπάνε πολύ την πατρίδα τους. Γι' αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν με τις ευεργεσίες και με όλα αυτά. Υπάρχουν ελληνικές οικογένειες, οι οποίες έχουν ακόμα και προϋπολογισμό μεγαλύτερο της Ελλάδας. Όχι, δεν θα βρίσκαν 15.000 για να κάνουν κάτι. Σωστά. Από την άλλη μεριά, μπορούν να επηρεάσουν πολιτικές και δεν χρειάζεται καν να κάνουν κόμματα για αυτό το πράγμα. Όταν ένα άτομο της ομογένειας έχει χρηματοδοτήσει προεκλογική εκστρατεία στην Αμερική με εκατομμύρια δολάρια. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή σας, είναι υπαρκτή αυτή η ομάδα. Το δίκτυο είναι υπαρκτό. Το δίκτυο και δεν έχει καμία λοιπόν σχέση με αυτές τις κομπίνες, τα τέτοια κλπ. Κάθε τι που ακούγεται με εράνους, δηλαδή όποιος Έλληνας δώσει έστω και μία δραχμή για την ομάδα Ε, δεν τα δίνει για την ομάδα Ε. Μάλιστα, κυρία Κορόπηλα. Εγώ θέλω να κάνω τρεις παρατηρήσεις στον επίλογο και επιτρέψτε μου. Στην ποιοτική ανάλυση στο Πανεπιστήμιο, όταν βάζαμε καταλήτη, έπεφτε το ίζημα. Αν μη τι άλλο, σήμερα είδαμε ένα ίζημα να πέφτει. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένας χώρος που λέγεται άρρητα. Όχι με την έννοια του απορρίτου, αλλά γιατί ανάγεται στο χώρο των αρετών. Αυτό με οδηγεί στην τρίτη παρατήρηση, στην οποία θεωρώ ότι όσο ψάχνουμε τους έψιλον σε αυτή την κατεύθυνση, πάντα θα υπάρχουν τα περιθώρια αυτά που είδαμε σήμερα. Θεωρώ λοιπόν ότι αφορά μια σφαίρα πνευματικότητας η υπόθεση των έψιλον. Mm-hmm. Το ενδελφής έψιλον, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε και που είναι το αδελφικό ιδεώδες του Σικελιανού, είναι ηθικά μεγέθη. Mm-hmm. Είναι η αφύπνιση του ελληνισμού, είναι η επάνωδος αυτής της αή υπάρχουσας ιεραρχίας, η οποία μέσα από την ίδια την ομοτέλεια και το μηχανισμό που η ίδια η δημιουργία θέτει, έρχεται και επανέρχεται μέσα από το αρχιετυπικό πρόγραμμα των εκατομμυρίων ετών για να αποκαθιστά την τάξη. Είναι η κρυφή αρμονία για την οποία μιλάει ο Πυθαγόρας και είναι αυτή η οποία επιβάλλεται να έρθει σήμερα και να αποκαταστήσει τη χασμωδία η οποία έχει δημιουργηθεί. Κύριε Γιαννουλάκη. Τι. Εγώ νομίζω ότι
Είμαστε μακριά από το να το συζητήσουμε στην καρδιά του το πράγμα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Mm-hmm. Έχω καταλάβει ότι τα πράγματα για τα οποία μιλάμε στο σοβαρό τους πλαίσιο, το οποίο διακρίνω εγώ προσωπικά και άλλοι άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι που ξέρω, είναι αρκετά εξειδικευμένα και αφορούν εξειδικευμένες δράσεις, εξειδικευμένες ανησυχίες, εξειδικευμένες παρεμβάσεις, εξειδικευμένους στόχους κλπ. Κλπ. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους σαν Έλληνες, σαν Γήινοι, σαν πολίτες του κόσμου, στη τελευταία ανάλυση, να ανησυχούμε. Από το οικολογικό κίνδυνο μέχρι τον κίνδυνο στο οποίο διαφαίνεται να μας έχει βάλει αυτό που λέμε η νέα παγκόσμια τάξη. Και διαφαίνεται ότι υπάρχουν ανήσυχοι άνθρωποι, είτε Έλληνες, είτε άλλων εθνικοτήτων, οι οποίοι έχουν υπόψη τους πώς έχει δημιουργηθεί αυτό το πράγμα και προσπαθούν από τα παρασκήνια να το πολεμήσουν, να το καταλάβουν, να παρεύουν σε αυτό κλπ. Η ελπίδα μας είναι να καταλάβουμε τα πράγματα που θα έπρεπε να μας ανησυχούν. Και για να τα καταλάβουμε αυτά, θα έπρεπε να έχουμε στην Ελλάδα, και η κάθε χώρα θα έπρεπε να έχει, και ο κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να έχει επαφή, θα έπρεπε να έχουμε διανοούμενους, για να μπορούν να τα καταδείξουν τα πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ανησυχούμε. Οπότε, καταλήξτε. Και καταλήγω λοιπόν ότι, για παράδειγμα, έχω εδώ τώρα βιβλιαράκι το σήμερα ως αύριον και ως χθες. Ποια είναι η ρίζα των προβλημάτων μας. Έχει κάνει ο κύριος Γούδης ένα βιβλίο που μου το αφιέρωσε τώρα, μου το έδωσε. Άλλοι καθηγητές, άλλοι διανόμενοι, στο εξωτερικό. Για την ομάδα Ε, θέλω να μου πείτε. Πριν έχουν καταδείξει τα πράγματα για τα οποία πρέπει να ανησυχούμε. Μάλιστα. Αυτά ανησυχούν και το όποιο δίκτυο, το δίκτυο των Ε. Κύριε Γούδη. Και πρέπει εμείς να το βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε αυτό το πράγμα ποιο. Την αφύπνιση. Μάλιστα. Την ανακίνηση, την αφύπνιση, να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και να πω και τελευταία μόνο αυτό θέλω, ότι ακριβώς επειδή όλα αυτά τα πράγματα είναι μια συνωμοσιολογία, περί αυτού πρόκειται, σοβαρή συνωμοσιολογία, προκαλούν συζητήσεις που οι συζητήσεις αυτές προκαλούν διάφορα ευτράπελα. Ακούγονται περί μεσιανισμών, ακούω εδώ πέρα. Ναι, όλα αυτά είναι πράγματα που τα έχει πει άλλος κόσμος συζητώντας γι' αυτά. Μάλιστα. Δεν έχουν βγει κάποιοι άνθρωποι να το παίξουν μεσίες. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας για τη δυναμική που ακολούθησε η σημερινή εκπομπή. Μου θύμισε τα παλιά πάρτι του ενίκου του από πάνω διαμερίσματος που ξεκινούσαν με ταγκό και τελείωναν με βήματα που σουρνότανε και το λεμονάκι μυρωδάτο. Θα κλείσω όπως άρχισα, ότι για πράγματα για τα οποία κανείς δεν μπορεί να μιλήσει, θα πρέπει να σιωπήσει. Κύριε Καθαμάκη. Εγώ, όπως είπα και προηγουμένως, πιστεύω ότι αυτή η ομάδα, έτσι όπως μας παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει. Δίκτυα μπορεί να υπάρχουν, άνθρωποι να δρούν για το καλό της Ελλάδος. Έχω γνωρίσει πολλούς τέτοιους ανθρώπους και πιστεύω ότι υπάρχουν στα πέρατα του κόσμου. Είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Μάλιστα. Κύριε Φουράκη. Δέχομαι όλα όσα υπόθεσαν. Πράγματι, μπορώ να το πούμε σαν δίκτυο. Έχω πει ότι το όνομα το έδωσα εγώ αυθαίρετα. Το έχω τονίσει. Τώρα μπορώ να σας πω ότι υπάρχει, ήδη δρά στην Αρμενία και στη Γεωργία με ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικούς, έχει διείσδυση σε όλο τον Κάφκασο, γιατί πιστεύει ότι εκεί παίζεται το παιχνίδι του ελληνισμού, θέλει να αποτρέψει την έλευση στην Ελλάδα των αποδήμων Ελλήνων, δυστυχώς δεν το πέτυχε, έχει βοηθήσει απεριόριστα, τα πούμε άλλη φορά, στην έρευνα που κάνετε για τους αγνοούμενους της Κύπρου. Και τι έγινε, ναι, για τους αγνοούμενους της Κύπρου και τι έγινε, πώς έφτασαν στα χέρια. Αλλά δεν θα παίξουν το παιχνίδι τώρα να την πατήσουν όπως την πάτησαν οι Τούρκοι με την Ερντογκάν. Με αυτά που λέτε, όχι στον πέμπτο βαθμό να σας βάλουμε, στο 105ο βαθμό. Και σας λέω τώρα ότι από σημερινές μου επαφές είναι ότι σκέπτονται μετά την προηγούμενη εκπομπή, ναι, που είχαν πάρα πολλά διδάγματα, ναι, ομολογούνε πολλά, τους βοήθησε σε πάρα πολλές σκέψεις, ναι, να κάνουν κάποιες άλλες κινήσεις. Μάλιστα. Πολλά καινούργια ζητήματα όμως, τα οποία εκθέτουν καταστάσεις που να συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή ενδεχομένως. Λοιπόν, εκείνο που θα σας πω είναι το εξής, και σε εσάς και σε εσάς και σε εσάς. Μπαίνω μέσα. Είχαμε πάρα πολλά ακόμη να σας δείξουμε και να ακούσετε. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ, είχαμε κάνει έρευνα. Το χαϊδέψαμε το ζήτημα, έτσι λίγο. Ναι. Είναι προφανές ότι πρέπει να επανέλθουμε σε μια άλλη εκπομπή. Έχει ανοίξει ένα μεγάλο κεφάλαιο.
που εμένα με ενδιαφέρει και πάρα πολύ, όχι τόσο για τη μυστικότητα της ομάδας, όσο περισσότερο για το τι συμβαίνει γύρω από την ομάδα αυτή, θα επανέλθω σε μια άλλη εκπομπή. Να πάμε σε μια την καλή στιγμή αυτής της εκπομπής, που είναι η ώρα που εγώ γινόμαστε λίγο Άγιοι Βασίλειδες και δίνουμε δώρα. Να σας πω καταρχήν ότι στην διαγωνισμό για τα δύο λάπτοπ είχαμε 9.000, πόσους? 9.907. Δεν κάναμε μεγάλη προβολή σήμερα του λάπτοπ, γι' αυτό πέσαμε την άλλη φορά, είχαμε πιάνει 31.000. 9.907. Όλοι σας έχετε πάρει από ένα κωδικό. Κύριε Φουράκη, πέστε με ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 9.907. 27. Το 27, σημειώστε το. Κύριε Σταμόνη, πέστε με και σε ένα άλλο νούμερο. 3.000. 3.000. 27 και 3.000. Βρείτε ποια ονόματα ανήκουν σε αυτούς τους κωδικούς και θα αναγγείλουν τα ονόματά σας για να πάρετε τα δώρα της εκπομπής. Εδώ πέρα υπάρχουν τα γνωστά δώρα. Είναι 27 DVD από τη Σπύλη του Ανεξήγητου, μια επιλογή που έχω κάνει εγώ και είναι προσφορά της Modern Times. Θα το δώσω αυθαιρετό στην κυρία Φρυδερίκη Μπότ. Ποια είναι? Για σηκώτε να σας δούμε. Σηκωθείτε. Ντρέπεται. Έχει γενέθλια σήμερα, έτσι. Επειδή λοιπόν έχει τα γενέθλιά της, θα της κάνουμε αυτό το δώρο. Στην κυρία Φρυδερίκη Μπότ, πάνε τα πρώτα 27 DVD. Από τη Θεσσαλονίκη ήρθαν ο κύριος Δημήτρης Καραγιώργου, ποιος είναι, εσείς, και η κυρία Αθανασία Χρυσοβαλάντη, εσείς. Ο κύριος Καραγιώργη έχει το νούμερο 1 και η Χρυσοβαλάντη έχει το νούμερο 2. Πού να τα δώσουμε? Να τα δώσουμε και στους δύο. Ναι, δεν πρέπει. Παίρνετε λοιπόν και εσείς οι δύο που ήρθατε στη Θεσσαλονίκη τα DVD και τα μοιράζετε μεταξύ σας. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, μάλλον δύο βιβλία, από τον κύριο Χρήστο Γούδη, Εραστές των Άστρων. Πολύ ωραίο, το έχω διαβάσει. Και από τον κύριο Φουράκη, Αρχή, Τέλος, Σύμπαντος Κόσμου. Για εσάς που είσαστε από το νούμερο 1 μέχρι το 32, πέστε μου, κύριε Γούδη, ένα νούμερο. Ένα. Το 1. Το δώσαμε το 1. Άλλο. Δύο. Το δώσαμε και αυτό. Όχι, δεν το δώσαμε. Το 2 το δώσαμε. Μην είμαστε. Όχι, είπαμε 1 και 2 ότι έχουν. Όχι, μην είμαστε. Το 1 και το δώσαμε. Δεν δώσαμε κανένα. Τα DVD. Όχι. Τα χωρίσαμε σε δύο άτομα. Δημήτρης Περδικάκης, ποιος είναι? Εσείς. Και έχουμε αυτά τα δύο βιβλία, τα εξαιρετικά. Εξωτικά και Νεράιδες. Ποιος μας τα έφερε αυτά τα βιβλία? Τα έχει φέρει ο κύριος Γιαννουλάκης. Πέστε μου ένα νούμερο. Συλλεκτικό και όμορφο. Πέστε μου λοιπόν δύο νούμερα. Πέστε μου δύο νούμερα. Από αυτά που συζητάμε. Πέστε τα δύο νούμερα από το 1 μέχρι 32. 11 και 32. 11, Λιάννα Παπαδοπούλου. Εσείς. Και. 32. 32. Χαράλαμπος Ζουμελιώτης. Εσείς. Πάρτε και το βιβλίο του κ. Γιαννουλάκη. Δώστε. Και προσκλήσεις για το πρόγραμμα για το Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ένα ταξίδι σε ένα χώρο που θα δείτε σε διάφορες διαστάσεις, ένα ταξίδι στον ελληνικό κόσμο, στην ιστορία μας. Δύο τυχεροί. Πέστε μου ένα νούμερο, δύο 46. Νούμερα. Πώς? 46 και 52. Δεν υπάρχει 46, πού να χωρέσουμε 46. Ένα μέχρι 32. Α, 29 και 19. 29 ο κύριος Ανδρέας Τσούκαλης, εσείς και... 19. Και 19. Χρυσοβαλάντης Αγγελόπουλος. Εσείς, πήρατε τις προσκλήσεις. Λοιπόν, λυπάμαι που δεν έχω... Πέστε μου. Να πούμε τα ονόματα για τα μίνι λάπτοπ. Μιχάλης Κανελίδης, ο πρώτος τυχερός για το λάπτοπ. 1440 κυτέρινο το κινητό του, ναι. Και το επόμενος. Αθανάσιος Κουτρόπουλος, ο δεύτερος τυχερός. 95-47. Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, σήμερα δεν έχουμε χρόνο για συζητήσεις και ερωτήσεις. Κλείνουν οι πομπή. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας και εσάς και εσάς και εσάς. Υπόσχεση δική μου. Δεν θα αφήσω έτσι την ιστορία με την ομάδα Ε. Καλό ξημέρωμα. Καλή νύχτα σας. Γεια σας.